Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Της κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι κάνεις και πως το πεις τριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Μικρό, μικρό του μύρου κάματου. Μικρό του μύρου κάματου κι η κάψα μου μιγάλη. Λέω τη μια να πάντευτο, μα πιο καλά σαν του σκυπτώ. Μα πιο καλά σαν του σκυπτώ του αναβάλω πάλι. Τα λιρά, τα λιρά, τα λιρά μόνο έντικα. Τα λιρά μόνο έντικα, μην τις κρατήσεις δέκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Δεν φτάνουν για πάρτι μου κι θέλουν κι γυναίκα. Όχι, θέλουν κι γυναίκα. Καλό απόγευμα σε όλους. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της κακομοίρας με τον Δημήτρη Κουσγιαμάνη, τον κύριο, ποιος είναι πίσω, ο Θανάσης. Θανάσης Καταπάκας στο Ποντάξον. Η Παναγιώτα Χαλκιά στη γραμματιακή υποστήριξη, ο Χωσή Τραπτόπουλος με τον Γιώργο Κοκκίνο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσω την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό, γρήγορα, αξιόπιστα και στην καλύτερη τιμή της αγοράς, μόνο με ένα τηλεφώνημα στο 18133. 9.55 και ένα το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95,5, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, ειδικότερα οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό στο Facebook. Να πω ότι αν ήρθε η ώρα να αλλάξεις τα λάστιχά σου, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μπες στο Tire Shop, το κορυφαίο σου αέρια ελαστικά, και βρες το καταλληλότερο ελαστικό για το δικό σου αυτοκίνητο.
Εκεί θα βρεις και τα ελαστικά Nokian Tires σκανδιναβικής τεχνολογίας με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Πληκτρολόγησε tiresmialexi.gr και μάθε για τον μεγάλο διαγωνισμό της Nokian Tires, η οποία σας χαρίζει 4 λάστιχα και δωρεάν την τοποθέτηση στο δικό σας αυτοκίνητο. Πριν πάμε στα θέματά μας, να πω ότι μαζί μας είναι ο Κοσμάγλου, εκεί όπου υπάρχουν χρώματα με πολύ υψηλή καλλιπτικότητα. Το τεφλόν για παράδειγμα, όπου οι εσωτερικοί τείχοι έχουν τείχη βουνό, αντέχουν στο χρόνο, μένουν προστατευμένοι και καθαροί χάρη στο καινοτόμο ματ πλαστικό χρώμα με τεχνολογία τεφλόν από τη Vitex. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δυτικά η Θάξη 62 με Αντών Τρίτη τον Εύωσμο, στο κέντρο στη Φιλίππα 74 και ανατολικά Εθνική Αντιστάσεις 82 στο Φίνικα. Λέγε προκομμένε. Σε βλέπω χαμογελαστό, ευδιάθετο. Όλοι βλάχες και όλοι χαζοί χαμογελάνε, δεν το ξέρεις. Εντάξει. Είναι για τραγούδι Μαρινέλα, αν υπάρχουν ακόμα ευτυχισμένοι, ναι, ή μικρά παιδιά θα είναι οι αγύρτες. Εγώ είμαι αγύρτης. Mm. Κατάλαβες. Εσύ με αυτά τα μούτρα που έρχεσαι, σαν το μουλάρι, ναι, τι κέφι να κάνει. Δηλαδή, φας ένα πιάτο φάει με σένα. Άφησε, τι μου, μουλάρι, τι μου, τι είναι. Λέει χαμογελάς. Χαμογελάω, ρε, άλλη μια μέρα πάνω από το χώμα είμαι. Γιατί να μου χαμογελάω. Όγκο δεν έχω, κλειστή αρτηρία δεν έχω, δουλειά έχω, σπίτι έχω να μείνω, δεν βρέχομαι. Ο σκύλος μου έκανε κακά κανονικά γιατί είχε δυσχυλιότητα δύο μέρες. Το πήγα να πούμε. Πάντως στο γιατρό και ο γιατρός σου λέει τι πρέπει να κάνει. Άμα δώσει το 30, μια χαρά, όλα γίνονται. Άμα το πας στο νοσοκομείο. Καλός ή κακός, ρε φίλε, γιατί υπάρχει. Αν το πας στο νοσοκομείο, να πούμε. Υπάρχει νοσοκομείο για ζώα. Τι, ναι, υπάρχει για σένα. Το αχέπα. Έλα ρε, πάνε στα θέματα. Ποιος είναι αυτός εδώ. Αυτός εδώ ο ηχολήπτης όταν έρχεται. Ο Κουτσιαμάνης. Όλο χαλάνε πράγματα να πούμε. Για να δούμε μέχρι τις 4 σεισμός θα γίνει, κάτι θα γίνει. Με σένα χαλάνε σημεία με αυτόν πράγματα. Τι σημεία σε χάλασε ρε κόκκινε. Μας έφαγες την... Τι σε έφαγα. Την Άιντραχτ. Δεν την έφαγες, η μόνη της φορά. Την Άιντραχτ τώρα. Δεν ήταν καλή. Δεν το είδα την Άιντραχτ, είδα το άλλο. Δεν ήταν καλή. Δεν ξέρω τι έκανε. Το άλλο δεν το είδα εγώ. Απίλαψα Άρσεναλ με Βαλένθια. Ήταν καλό. Πολλά αμυντικά λάθη. Αφελέστατη Βαλένθια με καλούς ποδοσφαιριστάς και ένα προπονητή. Καλή ομάδα. Εγώ τον έδιωχνα τον προπονητή. Για το παιχνίδι του συγκεκριμένου. Ναι, θα τον πάει έτσι όπως βαμμένο μαλλί, δόντι γυαλισμένο. Πώς το λέγανε εκείνο το φυσκωτό ρε που ήταν λίγο εσύ και λίγο κουνιόταν στην καρέκλα. Πώς το λέγανε, Πετρίδι το λέγανε ένας που έκανε τα δόντια. Τέλος πάντων, δόντι, άσπρο, λεύκαση, θα ρίσκει εγκόμενα η Μαστροκώστα που θα πάει ξέρω εγώ να κάνει πασαρέλα. 52 χρονών βαμμένο μαλλί, 4 τόνου Μπριγιαντίνο, Κωνσταντάρα στα κουρασμένα παλικάρια λιγότερο είχε. 3 στόπερ να πούμε, άκου να δεις κόκκινε. Βάζει ένα γκολ εκεί ο ψηλός, μπαμ, πηδάει ο μάμος. Προηγείται 0-1. Ναι. Βαλένθια, ναι. Και στα επόμενα 5 λεπτά έχει τους 3 στόπερ του πάνω από τη σέντρα και τα 2 back half του, του Πιτσίνη και τον Γκάγια, πως το διάλογο το λένε. Γιατί είναι μπαλκο... Πεχτάρα. Ναι, Πεχτάρα τους έχει εξτρέμ. Και τρώει 2 γκολ απαντεπίδεση. Με το Λακαζέτα από την διεύθυνση μπήκανε. Και τα 2 γκολ μπήκαν απαντεπίδεση. Δηλαδή προηγούμε 1-0. Μέση στην Άρσεναλ. Την Άρσεναλ από τη μέση και μπροστά τη σέβομαι. Από τη μέση και πίσω και εγώ όχι. Εντάξει, από τη μέση και πίσω έχει το Σοκράτη τον Παπασταθόπουλο εκεί σαν ο το. Καλύτερο αμυντικό. Ποιο? Για την Άρσεναλ μια χαρά είναι. Ο Σοκράτη, ο Παπασταθόπουλο. Ναι. Βάλτε του χρόνου 6 μήνες πιο γέρο σε ζώνη ευθεία δίδυμο, σε οποιαδήποτε ομάδα, θα τραβά τα μαλλιά που έχει. Εγώ που δεν έχω μαλλιά θα τραβάω τι κάλτσε μου. Άσε τον Παπασταθόπουλο. Πτωτική πορεία. Ναι. Στέκεται με τον Μουσταφή και τον Κωσιλή γιατί είναι 3 στόπερ. Εντάξει, άμα το βάλει Σοκράτη με Μουσταφή. Μάιντλαντ, κολλάσσι. Ναι, τετράδα. Ναι. Θα μπαίνουν, ξέρεις πώς θα μπαίνουν, ναι. Πώς μπαίνανε οι Τούρκοι, να πούμε, στην πόλη. Δεν έχεις άδικο. Δεν έχω άδικο. Τι να έχω άδικο. Και αυτός ο φελός, ο προπονητής της, πώς τη λένε, της Βαλένθια, ψηλά οι τρεις στόπερ. Ειδικά το πρώτο γκολ είναι οι δύο στόπερ. Είναι οι δύο στόπερ στα 10 μέτρα στην ευθεία και ο τρίτος στόπερ είναι στα χαφ. Στα χαφ. Ο μπακ είναι εξτρέμ, ο άλλος μπακ είναι εξτρέμ και τρώνε στην κόντρα επίθεση. Χαρακτηριστικό του παιχνιδιού, γίνονται δύο επιθέσεις σε χαμηλό τέμπο από την Arsenal, μια στο 32 και μια δεν θυμάμαι σε ποιο λεπτό, οργανωμένη επίθεση της Arsenal σε 15 second, ξέρεις θα πει 15 second, προλαβαίνω και εγώ και γυρνάω που είναι 51 ετών γέρος. Λοιπόν, οι δύο back της Βαλένθια είναι extreme, πάνε πέφτουν πάνω στους 3 stopper, οι οποίοι είναι 3 σε ευθεία. Το λάθος των προπονητών του σύγχρονου ποδοσφαίρου, 3 στην ευθεία. Πάρ τα 3 τεμάχια και λίγα ήτανε. Και τράβα Βαλένθια τώρα, εντάξει το πήγε καλά το έργο, αλλά νομίζω ότι ο προπονητής είναι αφελέστατος
και ότι αυτοκτόνησε η Βαλένθια χθες. Δηλαδή έχει ένα χαφ η Arsenal, γελούζει, κάπως έτσι λέγεται. Άμα τον πάρει στο τσίρκο αυτόν και τον βάλει εκεί να κάνει τη μαϊμού, μιλάμε για τέτοιο στυλ. Μαλλί μέχρι εδώ απάνω, αδύνατος δυνατός, πόδι 45 νούμερο παπούτσι, κόκαλο το πόδι, αργό στην εκκίνηση, μπάλα 0 λίγα πράγματα και ο Σοκράτης 2. Δηλαδή βάζω ένα γκολ. Ο Σοκράτης. Θα σου πω. Έχω ένα φελό χαφ, γιατί ο Τσάκα είναι χαφάρα. Τι σου φταίει ο. Περίμενε. Περίμενε. Δεν μου φταίει ο Σοκράτης. Ναι. Σοκράτης έχει αρχίσει και παίρνει την κατιούσα κλίμακα. Ναι. Ο Ελιγιαζά. Βιολογικά. Τι βιολογικά, σε ταχύτητα. Σε ταχύτητα. Το κορμί του είναι βαρύ. Δηλαδή, άμα πάει στη Λαμπρή και φάει ένα αρνί, θα βάλει πέντε. Τι. Πόσο είναι τώρα. Δεν με νοιάζει ρε ηλικία, άκουδο ρε. Ρε ηλικιακά. Δεν είναι. 30 είναι, 31. Παραπάνω. 31, δεν θέλουμε. Δε πώ είναι. Λογικό δεν είναι. Δεν είναι λογικό. Είναι το κορμί του βαρύ. Ρε φίλε. Άντε πάει. Δεν στου σπρίντερ. Σπρίντερ. Του σπρίντερ που ναι. τρέχουν τα 100 μέτρα. Ναι. Που χρειάζονται έκρηξη, ναι. τρομερό δασκελισμό ναι, ναι. και να πετυχαίνουν αυτό που πετυχαίνουν. Ναι. Μέχρι ποια ηλικία τρέχουν. Οι σπρίντερ. Μέχρι τα 28. Αυτό είναι. Μετά σταματάνε. Δεν δηλαδή λες. Τώρα αυτό είναι 32. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Το σώμα του είναι σαν του σπρίντερ. Δηλαδή βαρύ κόκαλο. Βαρύ. Όχι ρε. Βαρύ. Δεν ξέρω. Αργή, αργή. Τα σέκοντα αρχίζουν και με μεγαλώνουν. Υποψιάζομαι ότι οι σπρίντερ, ειδικά οι εκατοστάδια, πρέπει να είναι ελαφρικόκαλοι. Όχι βαρύ κόκαλη. Άκου κόκαλη. Αλλά λέω, ο Σοκράτης. Κόκαλη. Όχι κόκαλη. Άκου κόκκινη. Αν δει του στιβίστε, οι εκατοστάριδε, διακοσάριδε, τετρακοσάριδε είναι όλοι μειώδει. Γιατί δουλεύουν την έκρηξη. Οι δεκαθλητέ. Για του τετρακοσάριδε σου λέω, δεν σου λέω και οι δεκαθλητέ είναι τέτοιοι. Όχι, μέχρι τετρακοσάριδε. Ναι. Παραπάνω. Άμα πάει χιλιόμετρο και πέρα, αρχίζουν και αδυνατίζουν. Ναι. Τα κορμιά στυλ Παπασταθόπουλου Σοκράτη, ναι. δηλαδή, αν πιάσει τα 30. Έρχεται η πτώση πιο γρήγορα. Λογικό δεν είναι. Δηλαδή ο Κελεσίδης ο τερματοφύλακας, για παράδειγμα, στα 30 καθάρισε. Δεν διαφωνούμε. 30 χρονών καθάρισε. Δεν διαφωνούμε. Ο Ατματζίδης, ας πούμε. Μη μακρηγορείς. Ναι. Συμφωνούμε. Δηλαδή έχεις έναν προπονητή, δεν μακρηγορώ. Χτυπάς με αντεπίδεση. Έχεις Ροντρίγκο, έχεις Γέδες, έχεις Σόλερ, τρεις πάνω στο Σοκράτη και στον Κεντρίκο. Σε ενόχλησε η ποδοσφαιρική του αφέλεια. Με ενόχλησε πάρα πολύ ότι ενώ έχουν καλές μονάδες, μετά το 0-1. Θα ρίξει και δύνατο παιχνίδι. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν πρόεδρος της ομάδας, δημοσιογράφος της Βαλένθια, θα του είχα αλλάξει τα πετρέλαια. Μέχρι και ξύλο θα πέσα. Δεν το είδα το παιχνίδι. Ναι, θα έπαιζα ξύλο μαζί. Δεν είχα την ευκαιρία. Θα τον περίμενα, θα τον έκανα κριτική για να τον εμβριάσω. Για να έρθουμε σε σύγκρουση, να πλακωθούμε. Ναι, παρακαλώ, τι έγινε. Δεν είχα την ευκαιρία να το δω ούτε φάζω ούτε τα δεν είδα εγώ το άλλο. Τι. Δεν το είδα καθόλου. Ό,τι και να σου πω, θα σου πω βλακίες. Δεν μπόρεσα. Χθες έβλεπα μόνο τη Τζέλση. Να σου πω την αμαρτία μου, χι την περίμενα την Άρσεναλ την Βαλένθια. Γιατί. Αν τη δεις στο πρωτάθλημα, ο προπονητής έχει δείξει ότι την άμυνα την ξέρει να την δουλεύει. Ποιος? Ο προπονητής Βαλένθη, γι' αυτό έχει κλείσει από τώρα. Καταρχήν έχει παίξει άλλο στυλ παιχνιδιού. Παίζει ένα σφιχτό 4-4-2. Βλέπεις τι μου λες. Ναι. Παίζει ένα σφιχτό 4-4-2 και μου λες ότι η άμυνα ήταν η στόπερ και τα γαφ ψηλά. Ναι. Ρε φίλε, ενώ προηγείσαι, τι θες μετά να κάνεις, για να καταλάβω. Εδώ είναι το προηγείσαι 0-1. Ναι. Εγώ δεν το έχω δει το παιχνίδι και συγγνώμη, ακούω τι λες. Ναι. Προηγείσαι 0-1. Εδώ μπορεί τα γκολ να δεις. Τι καλύτερο από το να έχεις μέσα στο Λονδίνο 0-1. Ας χάσεις και 2-1. Εντάξει, γιατί θα φας γκολ από στημένα ή κάτι άλλο. Για ποιο λόγο να έχεις την ομάδα να παίζει ψηλά. Ξέρεις μερικοί άνθρωποι. Δηλαδή, πέρτας ναι. η Βαλένθια, γιατί ναι. περιμένω να κερδίσει με την Νουέσκα. Παίζει με την τελευταία. Λοιπόν. Αλλά την θεωρώ καλή ομάδα. Τη Βαλένθια. Ναι. Λοιπόν, καλή ομάδα είναι. Γιατί έχει βάλει τη σκοπιμότητα μέσα στο παιχνίδι της ο προπονητής της και εντυπωσιάζομαι με αυτά που μου λες τώρα ότι έπαιζε με τέτοια αφέλεια. Ναι. Δηλαδή κάτσε ρε φίλε. Έχεις την ευκαιρία να πάρεις αποτέλεσμα μέσα στο Emirates. Γιατί ο Emery δεν έκανε ένα. Δεν είναι coach ρε φίλε. Δεν είναι ο μεγαλύτερος προπονητής αλλά είναι. Δεν είναι coach ο προπονητής Βαλένθια. Δεν είναι coach. Δεν είναι coach. Πάλι καπνίζει. Δηλαδή είναι. Δηλαδή είναι για σένα. Αυτοκτονία στη Βαλένθια. Αυτοκτονία. Όχι. Σου θυμίζει Μπάγκεβες δηλαδή. Ξεκινάει με μια αντίληψη και πάει μονόπατα. Τελείως. Σου λέει θα κάνουν αλλαγή στο 60, στο 70. Δεν ήξερε coach τίποτα. Ούτε να σηκωθεί να πει λάτι που πάτε γιατί εκεί. Δεν θα πάτε ναι. τώρα. Δηλαδή ναι. θες να δικαιολογήσει αυτό που είπα. Μετά βάζει δηλαδή άλλο. Είναι Μπάγκεβες. Δεν είναι άγγελος. Κάνει μια αλλαγή μετά. Ευχαριστώ. Την τρίτη φορά που πει ευχαριστώ, φάει γροθιά. Τι ευχαριστώ. Βάραρε και τι θα καταλάβω. Τι να καταλάβω. Σταματά, καταλάβω. Μου λες δηλαδή ότι είναι Μπάγκεβες. Αυτό μου λες. Βγάζει στόπερ. Βάζει στόπερ. Εντάξει, αντί να περάσει να πούμε κι ο άλλος, της Arsenal, κακός προπονητής. Μήπως υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Βγάζει, τι πρόβλημα.
Μήπως υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το στόπερ που βγήκε. Όχι, λέω για τον άλλο προπονητή. Όχι, λες που βγήκε. Βγάζει αυτό... στόπερ ο άλλος ο προπονητής. Ο Έμερ. Ήταν για 4 χρόνια προπονητής Βαλένθια. Ναι. Βγάζει το Κονσελή, παίζει τρίτο στόπερ και βάζει το Μόντρεαλ. Ναι. Ναι, και αντί να βάζει που έχει. Ναι, και αντί να βάλει το Κολάσινατς που είναι ένα κορμί βαρύ και έχει κουραστεί, να το βάλει τρίτο στόπερ και να βάλει το Μόντρεαλ δεξιά, κάνει μια ιστορική αλλαγή, δεν το κάνει. Δηλαδή δεν κόβει το μυαλό του. Τον έχει δει πολλέ φορέ να κάνει ιστορική αλλαγή. Δεν ξέρω, άλλα θέματα τι έχουν. Γι' αυτό δεν προχωράει. Όχι, εντυπωσιάστηκα επειδή δεν το είδε. Ποιο? Το παιχνίδι. Την Άιντραχτ δεν την είδα. Δεν μπορώ να το δω και στεναχωρέθηκα για την Άιντραχτ. Κυρίω γιατί χάσαμε το σημείο. Εντάξει, ναι. Δεν είμαι οπαδός της Άιντραχτ. Ναι, βέβαια. Λέω τι είναι η άτιμη μπάλα με το Σάρι. Γιατί τον έχεις παρακολουθήσει και εσύ ότι έχει μια. Ότι είναι μουρλός, κανονικός. Όχι, δεν είναι μουρλός, αφελής είναι. Μουρλός. Δεν είναι μουρλός. Ξεκινάει και έχει έξω τον Αζάρ. Ναι. Έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι πραγματικά. Δηλαδή, αυτός μόνιμα, 4-3-3. Έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι. Μπαίνω στα φόρουμ, βλέπω μπινελίκια από τους οπαδούς της Τσέλσι για το Σάρι. Πώς... Προηγείται η Άιντραχτ. Με τον κλασικό σκόρερ, τον Γιώργο Βιζάρ. Βάζει τον Λαζάρ μετά. Όχι, περίμενε. Ένας εκπληκτικός παίκτης, έχω πάθει πλάκα μαζί με τον έτερο σέρβο στην Άιντραχτ. Τον κάνει νόημα, δε στον γκολ, δεν υπάρχει ρε φίλε. Δηλαδή δεν είναι το καλύτερο γκολ που έχει δει. Απλά κάνει σεντερφορίσια κίνηση μέσα στην περιοχή και κάνει νόημα, σηκώνει το χέρι. Και με κεφαλιά στη γωνία του τροδοφύλακα του Κέπα ανοίγει το σκορ. Λοιπόν, κάνει φτηνά λάθη στην άμυνα η Άιντραχτ. Από το να μείνεται κάποια στιγμή βάζει γκολ. Χιλιά κάνουν. Βάζει γκολ. Ναι. Στο τέλος του ημιχρόνου και ισοβαρίζει η Τσέλσι και στο δεύτερο ημιχρόνο η Τσέλσι πρέπει να κερδίσει με 1-5. Έχει χάσει τις ευκαιρίες. Και λέω τώρα, έχεις 1-1 μέσα στη Φραγκφούρτη. Έχεις 2 αγωνιστικές για να τελειώσει το πρωτάθλημα Αγγλίας. Και διακυδεύεται η τέταρτη θέση. Γιατί ξέρεις ότι πλέον δεν είναι να πάει προκριματικά. Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, οι θέσεις είναι καπαρωμένες. Οι 4 πρώτοι πάνε στους ομίλους του Champions League. Και κάνεις τέτοια τρεξίματα. Φύγαμε. Όταν έχεις αγώνα πρωταθλήματος, εκείνη είναι η αφελειά του και εκείνη είναι η αναστασία. Άλλο. Λοιπόν, άστα. Γέλασα παίρνοντας το κουπόνι του στοιχήματος. Ναι. Για 2 λόγους. Ναι. Δεν είναι για τις αποδόσεις. Ναι. Θα μιλήσουμε για αυτά μετά. Διαπιστώνω ότι δεν θα γίνουν όλα τα παιχνίδια μαζί. Γιατί? Εσύ εξήγησε μου. Ποια θα γίνουν όλα τα παιχνίδια? Η Λαμία παίζει το Σάββατο. Ναι. Με ποιον παίζει? Μέσα στον Απόλλωνος Σμύρνης. Καλά κάνει και παίζει. Τι πειράζει. Ρε φίλε. Αυτό δείχνει την τζαμπατσουλιά που έχουμε σαν ποδόσφαιρο. Σαν ομοσπονδία, σαν οτιδήποτε. Δεν πειράζει, Έλληνες είμαστε. Ρε μαζί σου, έχεις πει ότι οι 2-3 τελευταίες αγωνιστικές γίνονται όλα τα παιχνίδια μαζί. Λέω εγώ τώρα. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ενδιαφερόμενα ή αδιάφορα. Από τη στιγμή που έχεις αυτό το πρωτόκολλο, αυτό το. Όχι, ρε κόκκινε, πιάσει από λεπτομέρειες. Άσε τώρα. Εντάξει, δεν πειράζει. Αφού είναι αδιάφορο το μάζι, δεν με πειράζει. Και τον Παναθηναϊκό. Ναι, με ποιον παίζει. Ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Πανατολικό. Και τι ενδιαφέρον υπάρχει. Τον έχουν πιο νωρίς. Τι ενδιαφέρον υπάρχει. Ποιος θα δει αυτά τα μάτια, φίλε. Ούτε μάλλον στον ποδοσφαιριστό δεν θα τα δουν. Τι μάτια το παιχνίδι του Άρη, τι ενδιαφέρον έχει με την Ξάνθη. Για πες μου. Ας βάζα τον Άρη το Σάββατο να παίξει. Κανένα ενδιαφέρον. Πάμε τη λογική σου. Κανένα ενδιαφέρον δεν υπάρχει. Οπότε τι συζητάμε. Και τι να κάνουμε, ρε κόκκινε, δηλαδή. Θα βάλουμε τον Άρη το Σάββατο. Το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Ολυμπιακό τι ενδιαφέρον έχει. Κανένα. Πάω με τη δική σου λογική. Ναι. Γιατί τα άλλα τα αλλάξαν και αυτά τα. Κάποια βάλανε, κάποια διάφορα δεν τα βάλανε. Γιατί αυτά τα αλλάξατε. Δηλαδή έχει έναν κανονισμό, γιατί τον αλλάξατε. Ωραία, γαμώ. Τι σε νοιάζει εσένα, ρε. Επηρεάζει τίποτα αυτό το πράγμα. Αυτό επηρεάζει, ναι. Τι επηρεάζει. Αυτό δείχνει ότι, ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα το κατάλαβε. 49 χρόνια πήγε, τώρα το κατάλαβε. Τι σε νοιάζει εσένα, ρε. Πά στα θέματα τα άλλα. Γιατί δεν είναι θέμα αυτό. Φυσικά το θέμα. Το τρίτο σενάριο ναι. Είναι ότι βλέπει κανεί αποδόσει. Ναι. Και επηρεάζεται. Από ποιο πράγμα, τελευταία αγωνιστική. Ναι. Ποιο θα δει μπάλα. Μόνο τον Πάοκ θα δούμε. Μήπω χάσει το αίτητο. Μήπω έπεσουν τα Γιάννα, Όφη. Για την ουρά είναι το θέμα. Ακριβώ. Τι. Και ρωτάω τώρα. Μήπω τραυματιστεί κανένα του Πάοκ. Μήπω φάει καμία κόκκινη από το. Οι αεξίδε θα το δουν, οι παοξίδε. Ποιο θα το δει τον το Πάοκ. Ο Αριανό θα κάτσει να δει τώρα τον Πάοκ. Ο Αριανό θα δει την ομάδα. Και θα δει την ομάδα του. Θα πάει στο γήπεδο. Τι μα λε τώρα, άσε με τελευταία αγωνιστική με το Πάσχα τώρα τη λαμπρή δηλαδή, να πούμε. Για μένα υπάρχει ενδιαφέρον.
Στα Γιάννα. Ε, αυτό είναι. Που τα Γιάννα παίζουν τον υπερπάτο. Και στον Ατρόμητο. Τον υπερπάτο τον αγώνα. Ναι, εντάξει, ωραία. Στον Ατρόμητο που όφη παίζει τον υπερπάτο τον αγώνα. Εντάξει. Και στην Τρίπολη που η Τρίπολη θέλει νίκη και τελειώνει. Α, αυτά τα τρία μας. Ωραία, τέλειος. Ρωτάω τώρα. Ναι, ρώτα. Τελειώνει το πρωτάθλημα και ακόμη δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ναι. Δηλαδή, ρε φίλε, μπορεί να χάσει ο Παζιάννα. Κάνει από τον ΠΑΟ. Εσύ τι θα έκανες, ρε Κόκκινο, που κατηγορείς. Να σου πω. Ναι. Να χάσει ο Παζιάννα. Ναι. Και μετά να μην ψηφιστεί, να μην περάσει ένα. Και να σωθεί. Και να σωθεί. Ωραία. Να κλαίνει ο παδί μέσα και μετά. Ρε φίλε. Ωραίο είναι αυτό. Η αποθέωση της απατσουλιάς. Καλό, καλό είναι αυτό. Είναι καλό. Αμέ. Καλό είναι. Μάλιστα. Μετά θα μιλήσουμε για το πώς βλέπεις τα παιχνίδια. Ναι. Θέλω να πεις προγνωστικά τι βλέπεις, πώς τα ζυγίζεις, πώς τα αξιολογείς. Κόκκινε, μάθε να ζεις σε μια κοινωνία η οποία είναι έτσι. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα να το παίζεις τώρα λαϊκισμό. Δεν κάνω λαϊκισμό. Δεν κάνω λαϊκισμό. Αποδέχομαι αυτά που. Οι άλλοι ακούω τώρα όλοι να πάνε οπαδοί και τα. Να μην πάει κανένας οπαδός. Ούτε του πάω ούτε του τσάκ. Θα σκοτωθούν. Είναι ζώα και θα σκοτωθούν. Να μην πάει κανένας. Με συγχωρείς. Τι να δεν είχαμε εκλογές. Ναι. Θα γινόταν με κόσμο. Το... Δεν τον ενδιαφέρει να σκοτωνόταν άμα δεν είχαμε εκλογές. Ωραία. Άρα δεν σε ενοχλεί και μόνο. Όχι, δεν με ενοχλεί. Ξέρω ότι το κράτος είναι αντίπαλός μου, δεν νοιάζεται για μένα και θωρακίζομαι. Το μόνο πράγμα που τους ενδιαφέρει ναι, είναι. Είναι μη τυχόν έχουν κάποια πολιτική απώλεια. Πολιτική επίπτωση. Εσύ τι θα έκανες δηλαδή, στη θέση τους. Θα ήσουν άνθρωπος που θα κοιτούσε την κοινωνία. Δεν είναι κράτος αυτό, ρε φίλε. Μπράβο, φτιάξτε εσύ κόκκινο. Κατέβα στις εκλογές. Πάμε ναι, να το φτιάξεις εσύ. Κόψτε τον, ρε πάμε. Άτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας στον Κλειδαρά. Τέργιος Πετκανίτσα, Δελφών 101 και Μάρκο Μπότσα Ριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοδοτικότητα, οτιδήποτε μπορεί να φορά κλειδιά ή κλειδαρά στο 85 27 27. Κωστή, πώς θα σου φέρνω μια βότα μέσα στο σώμα σου? Δεν κατάλαβα, τι με είπες. Βρες προσφορά για την είσοδο στο Χαμάν Πάντι Μιουζίουμ μόνο στο goldmall.gr. Το ολοκένουργιο και μοναδικό μουσείο ανθρώπινου σώματος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι μια τεράστια πολύχρωμη κατασκευή μήκους 50 μέτρων που σε καλεί να την εξερευνήσεις. Ζήσε μια μοναδική ξανάκριση για όλη την οικογένεια που συνδυάζει διασκέδαση και πολύτιμες γνώσεις για την υγεία μας. Δες φωτογραφίες από το Human Body Museum και πρόλαβε εισιτήριο με έκπτωση μόνο στο goldmall.gr. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια. Ναι. Πάμε στα παιχνίδια. Δηλαδή 50 μέτρα σώμα. Ναι, ρε φίλε. Τι σώμα είναι αυτό, γιατί πώς είναι. Αυτό είναι μουσείο. Τι μουσείο. Αυτό, άκουγα. Έχεις πάει ποτέ σε μουσείο. Πολλές φορές. Πότε πήγες. Πολλές φορές. Τελευταία φορά δηλαδή που είσαι σε μουσείο, πότε ήταν. Έχει ένα χρόνο. Σε ποιο μουσείο πήγες. Στο Βυζαντινό. Εδώ Θεσσαλονίκη. Ναι. Εδώ, και τι. Δηλαδή με ποιο. Κάτι είχαν φέρει και δεν θέλω, τώρα δεν μου έρχεται και είχα πάει. Δεν το ξέρω. Δηλαδή είσαι τη κουλτούρα του ουρανού. Όχι. Όχι. Όχι, αλλά αν θα πάω κάπου θα περάσω. Αν θα πας σε μια πόλη. Θα ναι, πας. Όποτε μια και πριν το πάμε στα παιχνίδια. Αν πας σε μια πόλη. Ναι. Πες ότι πας σε μια πόλη. Τι είναι αυτά τα οποία θες να δεις σε αυτή την πόλη, ας πούμε. Κοίταξε, πάντα, δηλαδή, τι είναι πάντα μου αρέσει να περπατάω μια πόλη. Πώς την περπατάς, με τα ποδάρια. Με τι, με τα χέρια. Ναι. Να την περπατάω. Ρε, πού θες να πηγαίνεις, άσε τι. Να την περπατάω την πόλη. Περπάτα την. Από εκεί και πέρα. Να βλέπω την κουλτούρα της. Τι κουλτούρα να δεις, δηλαδή. Δηλαδή, να δοκιμάζω τι φαγητό τους αρέσει. Αυτό είναι. Λοιπόν, να βλέπω αν έχει. Το ποτό. Ναι, φυσικά. Αν έχουν καλά κρασιά οι πίκρες. Αυτό είναι, ναι. Καλό, εντάξει, ωραίο. Καλό. Λέω, τι, ναι, άλλο. Τι κουλτούρα έχουν και αν ξέρω ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος μεγαλούργησε στην κοινωνία και έχει κάνει κάτι εκεί, να πάω να επισκεφθώ το χώρο που ήταν. Η φίρμα της περιοχής, να πούμε, αυτό θες να πεις. Ναι. Εντάξει. Αναλόγω. Εντάξει, ναι. Και να δω κάποια πράγματα τα οποία πιθανόν να μην τα ξαναδώ ποτέ. Ναι. Εντάξει. Μπήρα δηλαδή, δεν θα ξαναδεί ποτέ σάντουιτς. Σου λέω ένα παράδειγμα. Τελευταία φορά σε ποια πόλη πήγες, ας πούμε, και πήγες και είδες. Τι πήγες και είδες, ας πούμε. Ποιον είδες. Θα σου πω παράδειγμα. Ποιον άνθρωπο είδες. Τώρα δεν είμαι σε φάση να σου πω τέτοια. Λοιπόν, ήμουνα στην Κρακοβία τότε όταν είχα πρωτοέρθει στο σταθμό. Στην Κρακοβία με ποιο πήγες. Είχα πάει τον Ηράκλειο. Δεν πήγες για να δεις την πόλη, για το μας πήγες. Ναι. Δεν γνώριζα ποτέ. Αν μου έλεγες τότε ότι το Auschwitz είναι στην Πολωνία, θα σου έλεγα λάθος, κάνεις στη Γερμανία. Και τι πήγες να δεις εκεί στο Κρακοβία.
Λοιπόν, η Κρακοβία καταρχήν έχει τη μεγαλύτερη πλατεία της Ευρώπης. Δεν με συγκινεί αυτό εμένα. Ναι, ρε φίλε. Έχει κάτι ηλεκτρικά αυτοκινητάκια τα οποία σε κάνουν βόλτα και βλέπεις τι γίνεται. Ούτε αυτό με συγκινεί. Παρακάτω. Είχαν καταπληκτικές μπύρες. Ούτε αυτό με συγκινεί. Άλλο. Εσένα δεν συγκινεί. Ναι, λέω για σένα, ναι. Άλλο, παρακάτω. Λοιπόν, μου είπανε ότι είναι κοντά το Auschwitz. Πήγαμε να το Auschwitz, τι είναι αυτό. Το Auschwitz. Ναι. Έμαθε. Κάτσε να μπορεί κάποιο να μην ξέρει, κάποιο από την Αλβανία. Εκεί είναι που οι ναζιστές σκοτώνανε κόσμο. Μπράβο. Φυλακίζανε. Που κερδίζανε τα μάτια. Εντάξει. Ήταν καταρκτητές. Δεν έμαθα. Και δεν σκοτώνανε και εμείς. Υπήρχε και κάτι άλλο το οποίο δεν πήγα γιατί δεν με συγκινούσε. Ποιο ήταν αυτό που δεν σε συγκινούσε. Πήγε εκεί που σκοτώνανε τον κόσμο, μάλιστα. Άλλο πιο, πιο. Είναι. Ναι. Τι πιθανότητες υπάρχουν να ξαναπάω να δω το Auschwitz. Και τι έγινε να δει το Auschwitz. Τι χαρά να δει το Auschwitz. Δεν είναι χαρά. Ναι. Συνειδητοποιείς μέχρι που μπορεί να φτάσει τα ζώδια αίσθητα του ανθρώπου. Χριστιανοί δεν ήταν οι Γερμανοί. Δική μα ήταν. Ξέρω εγώ τι. Και λοιπόν τι σημασία. Καθολική ήταν η Ορθόδοξη. Ήταν δεν το κοιτάζω. Σημασία και τι κάνανε. Μάλιστα. Άλλο παρακάτω. Ναι. Λοιπόν. Και έβλεπε τι θηριωδίες και τον δίες. Το άλλο που δεν σ' άρεσε και που πήγες. Όχι, υπήρχε κάτι άλλο. Υπάρχει ένα ορυχείο. Σε ορυχείο πήγες. Με ορυκτό αλάτι εκεί. Ορυκτό αλάτι. Το έχουν σαν μουσείο. Τι ναι. Πέρλα, τι αλάτι. Τι αλάτι ήταν. Ορυκτό μουσείο με ορυκτό αλάτι. Φέρε κόκκινο το Θεό δεν έχει. Πήγε να ζει πεθαμένο. Δεν πήγα. Πήγε να δει τα μουσεία. Δεν πήγα στο μουσείο. Το αλάτι δεν πήγε. Όχι. Κάποιοι φίλοι πήγαν. Πόσο χρόνο έσαι όταν πήγε εκεί πέρα. Όταν πήγα εκεί. Ναι. Έβαλε πριν από 14 χρόνια. 32-33 χρόνια. 35 χρόνια. Σε κάνα οικονοχή δεν πήγε. Όχι, ποτέ. Στι πόλει δηλαδή και τι γυναίκε δεν τι κοιτά. Προτιμά τι μπύρε δηλαδή. Αν τι κοιτάω, λέω. Προτιμάει τι μπύρε και τα κρασιά τη γυναίκα. Φυσικά και τι κοιτάω. Είναι δυνατόν να μην κοιτά. Αυτό λέω. Έκανε κανένα κόλπο εκεί. Σε οικονοχή δεν έχω πάει. Με έκανε μια ερώτηση, απαντάω. Ναι. Μην το προχωρά παρακάτω. Γιατί ντρέπεσαι, τι. Με ρώτησαν αν έχω πάει σε οικονοχή. Σου λέω όχι. Εγώ το πρώτο πράγμα που κοιτάω. Και μια ωραία γυναίκα ποιο θα τη δει. Αυτό λέω. Είχε ωραίε γυναίκε στην Κρακοβία εκεί πέρα. Σε λάθος περίοδο ήμασταν. Γιατί τύχε περίοδο. Γιατί ήταν αρχές Σεπτεμβρίου. Ναι, και. Και αρχές Οκτωβρίου. Είναι φοιτητούπολη η Κρακοβία. Α, ένα μήνα. Μάλιστα, αλλά τέλεις. Η τύχη γυάλισε ναι, σε εμάς. Γιατί μετά την κακή εμπειρία του Auschwitz, ναι. Όταν γυρνούσαμε, είχε τουρνέ. Τουρνέ είχε. Ναι. Είχε τα κορίτσια, ξέρετε, έχουν διάφορους τίτλους στους αγώνες. Ναι. Που κάνουν. Ναι. Ήταν η μισή τουρισμός. Α, έπεσε στη μισή τουρισμός. Και έπεσα. Σε έναν ο οποίο ήταν security εκεί, στάθο, ο οποίο έτυχε να δουλεύει μαζί στη Θεσσαλονίκη δεκαετία του 80. Μάλιστα. Πολωνός. Και μ' άφησε να περάσω, οι άλλοι ήταν απ' έξω. Εντάξει. Και έβλεπα μετά τα άλογα να κατεβαίνουν. Τι ήπιασε, φαντάζομαι, ήπιασε εκεί. Τίποτα δεν ήπιασε. Χάζευα. Μόνο. Χάζευα. Οι άλλοι φωνάζανε, ξέρεις, περιμένουν να βγει. Και πώς ένιωσες, ρε κόκκινε, που έβλεπες μόνο και δεν έκανες τίποτα. Και τι μπορεί να κάνεις, ρε φίλε, συγγνώμη. Δηλαδή... Έχει security, έχει πλάκα μου κάνει. Δηλαδή, ρε κόκκινε, με συγχωρείς. Απλά όταν είδα τη Μεξικάνα. Και την είδα πολύ πρικισμένη, ρε παιδί μου, από το Θεό. Φώναζα, Βίβα Μέχικο! Σπίτι Γκονζάλες! Τι να κάνω! Ναι. Και έλεγα, δεν κέρδισε. Δηλαδή, πα εκεί και βλέπει γυναίκε, δεν τρώ. Στο εστιατόριο πα τρώ όμω. Αυτή είναι η διαφορά. Και. Τι. Μπορώ να αφήσω το φαγητό και να φύγω. Δεν έχω λογική. Τι να αφήσω. Στη Γαλλία ναι. Έχουν την λογική να τρώνε το κρέα μέσα στο αίμα. Ναι. Λοιπόν. Έτυχε σε αεροστρόνα να σκόδω να φύγω. Βέβαια. Το θέλω καλά ψυχή. Εσύ το κρέα θε να είναι από γάτα, από σκύλο, από γατόπαρδο. Όχι, ρε φίλε. Αυτοί θέλουν να το φάνε έτσι. Καλά κάνουνε, δεν έχουν φράγματα αυτοί εκεί. Στέν δεν κάνω. Ο καρδιολόγο στην Γαλλία άνεργο είναι. Τι είναι. Τι είναι. Σε άλλο κόσμο εσύ. Εγώ ζω σε άλλο κόσμο. Σε άλλο κόσμο. Ο μόνο διάσημο που έχει πάθει έβραγμα Γάλλο είναι ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ επειδή είναι γορίλα σε και σένα. Ιδεάλω δεν θα πάθει. Ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ για πρωινό πίνει 4 μπουκάλια κρασί. Ναι, γι' αυτό σου λέω το πάθει. Και κύριο, δηλαδή το πάθει ανέμακτα. Οι Γάλλοι δεν παθαίνουν φράγματα. Όχι, δεν παθαίνουν. Σε άλλο κόσμο. Οι Γάλλοι στην Ευρώπη είναι με τα μικρότερα ποσοστά εμφραγμάτων γιατί έχουν το καλύτερο κόκκινο κρασί. Από εκεί και πέρα τώρα εσύ. Το οποίο πού κατασκευάζεται. Τι με νοιάζει εμένα, στη Βουργουνδία. Στη Βουργουνδία, πώς τις ξέρεις εκεί τις χώρες με τα κρασιά. Στη Βουργουνδία. Άμα πίνεις και εσύ κρασί. Και εδώ έχουμε καλά κρασιά. Βουργουνδία, δεν θα πάθεις έμφραγμα. Εξαιρετικά κρασιά έχουμε. Γι' αυτό δεν στα λένε οι καρδιολόγοι, αλλά έχουν εκεί πέρα να ράβουν και να κόβουν και τα μαλλονάκια. Δεν μου λέει ποιο κρασί να πιω. Ποιο σου. Δεν μου λέει ο καρδιολόγος, δηλαδή ποιο κρασί να πιω. Γιατί να τρέχει. Ο καρδιολόγος τι να σε θέλει. Σε θέλει στο χειρουργείο με βουλωμένη την αρτηρία. Τι σε θέλει. Να τρέχει τζόκι στην παραλία. Έχω και έχει καλού φίλου καρδιολόγου. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για μπάλα ή για βλακές. Τι να μιλήσουμε μόνο για μπάλα, για τον Απόλλων Αθηνών να μιλήσω. Όχι. Τώρα και τον Πανιόνιο να μιλήσω. Λοιπόν. Δεν πάω πιο καλά φρέντο χωρίς ζάχαρη που κάνω και δίαιτα να πούμε. Τη Δευτέρα θα πεις. Και Δευτέρα. Τι θα πεις εδώ στον κόσμο Δευτέρα, αφού μου λες ότι. Θα δω Γιάννη να πάω.
Αυτό ένα μας και τα στιγμιότυπα που Άρης Ξάρθη κλαϊμάει. Λοιπόν. Και το άλλο το μας του Όφη που κατέβηκαν 11 βουλευτές από την Κρήτη και παρακαλάγαν τους Σιριζέους. Προγνωστικά. Σώστε μας γιατί η Κρήτη. Προγνωστικά. Λέει γιατί θες. Απόλλωνος Μύρνης Λαμία. Άσος. Πού να κερδίσει. Φεύγει ο Μάλλος ο Χάβος και θα πάει ο Νίκος Παπαδόπουλος του Άβελ θα πάει εκεί. Παρακάτω, λέγε. Βλακίες. Άλλο. Εγώ λέω βλακή. Πάμε παρακάτω. Παναθηναϊκός Πανετολικός. Τι Παναθηναϊκός. Πανετολικός. Over 3,5. Άλλο. Λάρισα Ολυμπιακός. Διπλό over. Διπλό και over. Ναι. Άρης Ξάνθη. Άρης Ξάνθη. 2-3 γκολ. Αστέρας Τρίπολης Πανιώνιος. 1-0. Σκορ. Από ημίχρονο κιόλας. 1-0. Λεβαδιακός ΑΕΚ. Λεβαδιακός ΑΕΚ. 0-2 σκορ. Λοιπόν. Ατρόμητος Όφη. Ατρόμητος Όφη. Λοιπόν. Ο Όφη τα έχει καλά με τον ΠΑΟΚ. Δεν τα έχει. Δεν τα έχει καλά με τον ΠΑΟΚ. Ο Ατρόμητος τα έχει καλά με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Η τρίτη με την τέταρτη θέση παίζονται μαζί και η ΑΕΚ και Ατρόμητος. Παίζονται. Η τρίτη θέση παίζεται, αλλά να σου πω κάτι. Δεν την ενδιαφέρει την ΑΕΚ γιατί έχει ρίξει το βάρος στο τελικό. Χ ο Ατρόμητος με τον. Η Καλύφη. Ναι. Άκουλου. Η Καλύφη. Το Χ που λες. Ναι. Έχει μια λογική γιατί το δίνει πολύ χαμηλά. Χ. Πόσο δίνει το Χ. 2,35. Χ θα βγει ο Ατρόμητος με τον Όφη. Εγώ δεν το πιστεύω. Μην το πιστεύεις εσύ. Θα πέσει 1,90 το πιστεύεις μετά. Δεν το πιστεύω. Μην το πιστεύεις. Εγώ δεν τον έχω για ομάδα η οποία χαρίζεται. Ποιο. Ο Ατρόμητος. Βέβαια στον ΠΑΟΚ παίζει κανονικά, ναι. Δεν τον είδα να χαρίζεται. Όχι. Δεν παίζανε οι παίκτες. Με 12 αναπληρωματικούς ήρθε εδώ, δεν χαρίζεται. Έλα, ρε, τελείωνε. Αν κατέβει, από τη στιγμή αν που... κατέβει με αναπληρωματικούς, θα πω έχεις δίκιο. Ναι. Αν κατέβει όπως με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τι θα πει. Θα πω έχεις δίκιο. Γιατί με τον ΠΑΟΚ τι έκανε. Έπαιξε με τους κανονικούς. Τι είπα εγώ κάτι. Έλα, ρε, παίξε μπάλα και τους έκανε και ντέρμπι. Και πας για να πάω. Πώς. Άσος. Πουρχ. Πουρχ, γιατί πουρχ. Πώς θα γίνει αυτό. Θα σου πω πώς θα γίνει. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Ναι, ρώτα με ό,τι θες. Τώρα, το πιστεύεις ή σου ξέφυγε αυτό. Δεν μου ξέφυγε καθόλου. Το έχω δώσει και στην εφημερίδα. Το ξέρω. Πολύ ωραία. Πώς, δηλαδή, θα χάσει ο Πάουκ του Αίτο. Είσαι εσύ ο Μπίζεσβαρ. Θα χάσει ο Πάουκ του Αίτο. Γιατί τι είναι, η Μπαρσελόνα είναι ο Πάουκ. Δηλαδή, χαζός. Σιγά. Στη Λάρισα του βγήκε η ψυχή. Πλάκα κάνει, ρε. Πλάκα κάνει αυτό. Παίξτε το διπλό! Ναι. Βάλτε σπίτια που είναι. Μη. Δεν μου είναι κόκκινο. Θα παίξουν οι βασικοί του Πάουκ εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Από ό,τι έμαθα θα παίξουν οι βασικοί. Οι άλλοι παίζουν μια κατηγορία. Άρα γιατί παίζουν οι βασικοί. Ερώτηση. Γιατί, για να κρατήσει το αίτητο. Ωραία. Είναι μια... καλύτερη ομάδα από τον Παζιάννα. Γιατί φυσικά και είναι καλύτερη ομάδα. Το, λέμε το αυτονόητο. Ερώτηση. Ο Παζιάννα στο παιχνίδι της χρονιάς. Ναι. Με τον Πανιόνιο. Ναι. Καταρχήν ο Παζιάννα θεωρώ ότι είναι μια πολύ. Παζιάννα με τα δεύτερα εδώ στο 88 έχασε. 1-1. 2-1 έχασε. 1-1. Ναι. Τα πράγματα. Παρακαλώ. Τι... Ο Πανιόνιος είναι μακράν η πιο αδικημένη ομάδα στο, από τη διαιτησία. Γιατί τι έπαθε. Καλά, δέστα. Εντάξει, ας το πούμε. Είναι μακράν η πιο αδικημένη. Ωραία, εντάξει. Είμαι εγώ, υπαγκουράζομαι. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι έχω δει. Είναι μακράν η πιο αδικημένη. Ο Παζιάννα. Ναι. Μάλιστα. Αλλά όταν το βλέπω. Ναι. Να παίζει με τον Πανιόνιο που είναι αδιάφορο. Ναι. Και δεν τον έχω σε εκτίμηση σαν ομάδα. Ναι. Άσχετα να σώθει. Και χάνει. Και χάνει 2-1. Ναι. Πώς θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ, ρε Κώστα μου. Παίρνουμε εσύ. Α σου πω πώς θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Είναι παράλογη η ερώτηση. Σου πω εγώ. Θες να σου το πω. Ό,τι θες. Σιδηρόπουλος είναι διαιτητής. Του ΠΑΟΚ είναι αυτός πιανού είναι. Ναι. Του ΠΑΟΚ είναι. Γιατί ο Κουλιανός μου είπε δεν είναι του ΠΑΟΚ. Τελικά τι είναι, του ΠΑΟΚ ή δεν είναι του ΠΑΟΚ. Το πρωινός μου λέει ναι, όχι ο άλλος μου λέει ναι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ποιο να ρωτήσω, τρίτο να ρωτήσω. Τέλος πάντων. Ας το παραβλέψουμε αυτό. Στο πρώτο λεπτό τραβάει ένα μαρκάρισμα στον Μπίσεσβαρ. Δυνατό. Ο Λίλα Βασιλικών. Ο Λίλα. Και δεν δίνει κίτρινη κάρτα στο πρώτο λεπτό. Mm. Λέω εγώ δεν δίνει κίτρινη κάρτα. Και πάει και στο δεύτερο μαρκάρισμα ένας άλλος παίκτης λίγο πιο χαλαρά, αλλά πάει στον Αστράγαλο κοντά κτλ. Εσύ διακινδυνεύεις να φάεις τα πόδια σου, να χάσεις το τελικό και να μείνεις σαν τον Βιερίνε για ένα πεντάμινο έξω γιατί θες να κρατήσεις το αίτητο. Πληρώνει το αίτητο. Το κύπελο δίνει σπίτι, ένα σπίτι για κάθε παίκτη του ΠΑΟΚ. Το αίτητο δίνει πριν. Δεν μ' ακούς. Μ' ακούς. Με βλέπεις, κοίτα με στα μάτια. Έχεις και άσπρο μους. Και ατμίζεις κιόλας. Ήθελα να φάω φασόλια γίγαντες τώρα, τη γλίτωση. Τέλος πάντων, από εβδομάδα σε εξηγήσω. Λοιπόν, άκου εδώ. Ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα. Ο ΠΑΟΚ για να παίζει μια κατηγορία. Ναι. Και δίνονται δύο τράκες στα πρώτα 5 λεπτά. Και ο διαιτητής δεν δίνει κάρτα. Το πιο λογικό είναι να δώσει βέβαια κάρτα. Ακριβώς. Εσύ θα πας τώρα, σαν παίκτης του ΠΑΟΚ, θα πάει ο Φλόρος ο Γιαννούλης τώρα. Που άμα δει. Φλόρος. Αν σε δύο Γιαννούλης. Εμένα. Μπροστά του. Ναι. Θα αρχίσει να το λες άλλα. Το Γιαννούλης είναι παικτάρα. Τώρα, κόκκινε, άσε. Ο Γιαννούλης είναι παικτάρα, είσαι κομπλεξικό. Άμα ήταν παικτάρα ο Γιαννούλης. Είναι παικτάρα. Δεν θα έπαιζε ο Κρέσπο αριστερό πάκε προχθές. Απλά. Ναι. Έχει μια πολύ βαριά κληρονομιά. Τι, κληρονόμησε κανένα σπίτι. Τι κληρονομιά έχει. Όταν καλείται να καλύψει το κενό ναι. του Βιερίνια. Του Βιερίνια. Τι μου λες.
Είναι άλλες απαιτήσεις. Δεύτερον, ναι. Αν παρακολουθούσε το Γιαννούλη στον Ατρόμητο που είναι άλλα δεδομένα, θα βλέπεις ότι έκανε όργια. Έπαζε. Όλη τη γραμμή έπαιζε και δεξιά και αριστερά και κατά συνθήκη δεκάρι βρέθηκε και ένας ο Γιαννούλης ξέρεις τι είναι. Έλα να σε πω τώρα για να μάθεις πέντε πράγματα και τι να μου πεις για το Γιαννούλη εσύ. Το παρακολουθούσε στο Ατρόμητο. Πεκτάρα είναι. Πεκτάρι. Και καλά κάνανε και το γυρίσανε. Μπράβο. Απλά. Και βάζει τον Κρέσπο αριστερό μπακ και αν ο Ίγνασον. Έλα, έλα, περίμενε. Αν ο Ίγνασον δεν ήταν σαν τη θιά μου τη Βάσο να πέφτει και να σκοντάφτει, θα έπαιζε ο Κρέσπο αριστερό μπακ, ο Ίγνασον θα έβγαινε σαν μεταγραφή δηλαδή με τον. Εσύ ξέρει καλύτερα από τον Τσέσκο τι πρέπει να γίνει. Βρεάστη ξέρω εγώ. Το ξεκούρασε. Βρεάστη ξέρω εγώ. Το ξεκούρασε το Γιαννούλη. Βρεάστη ξέρω εγώ. Το ξεκούρασε το Γιαννούλη. Ναι. Γιατί ο Γιαννούλη κουράστηκε. Το ξεκούρασε το Γιαννούλη. Για τον έχει φρέσκο. Φρέσκο το τελικό, ναι. Οπότε τέλο πάντων, πάρτε το Γιαννούλη εσύ στα Γιάννενα. Να είναι η καράβλαχη εκεί πέρα πάνω με τα κεφάλια τα τετράγωνα. Ναι. Ναι, και να πέφτουν οι κλωτσιές με τον Γιαννούλη και να καθαρίσει ο Γιαννούλης. Και να μπει και ο Πέλκας με Carnation, τη μαμά με το βουτυράκι και τη μαρμέλα. Εσύ έλεγες ότι στην Κρήτη, αν δεν κερδίσει ο Όφη, δεν τελειώνει το παιχνίδι. Ρε παιδάκι μου, έτσι δεν μου άσε τι έλεγε. Για Γιάννη να πάω κουλά. Για Γιάννη να πάω. Έλεγες για την Κρήτη. Ναι. Ότι δεν τελειώνει το παιχνίδι, δεν κερδίσει ο Όφη. Έληξε ένα. Τελείωσε το παιχνίδι. Λοιπόν. Επειδή εκτιθέμεθα με αυτά που λέμε. Βρεάσε τι εκτιθέμεθα. Λοιπόν, και είναι εύκολο σου να λέω τι μπορεί να γίνει. Άλλο τι μπορεί και τι άλλο μπορεί να γίνει. Ποιοι από τους παίκτες του ΠΑΟΚ θα βάλουν το πόδι στη φωτιά, ρε. Εκτός από ένα τρελό που είναι ο τερματοφύλακας. Ένα τρελό έχει. Ποιος θα το βάλει το πόδι. Ο Βαρέλα που είναι να πάρει 1,5 εκατομμύριο από την τουρκική ομάδα. Ποιος θα το βάλει το πόδι. Δεν είναι στο ΠΑΟΚ. Και τι να φάει το πόδι του. Τελευταία αγωνιστική. Έκανα πριν. Ο Βαρέλα ότι θα του δώσει εντολή ο προπονητής του Παζιάννα. Βαράτε, κάνετε τάκλινγκ στην καροτίδα. Ο προπονητής του Παζιάννα Αλσχάιμερ έχει. Κανένα άλλο θα του πει, κανένα βοηθό. Α το προπονητή του Παζιάννα. Έχει. Ο Πετράκης μέχρι τώρα ήταν καλός. Αλσχάιμερ έχει. Ποδοσφαιρικό Αλσχάιμερ έχει ο Πετράκης. Α το Πετράκης. Είχε 3-5-2, το άλλαξε. Ποιος θα βάλει γκολ, ο Κλάους. Βρεάσε ποιος θα βάλει γκολ. Σου λέω, ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ θα διακυδεύσει το μεγάλο του συμβόλαιο και ένα σπίτι να πούμε δώρα από τον Ιβάν Σαββίδη στο τελικό κυπέλλου για ένα βρωμοαίτητο. Οι παίκτες δεν έχουν και τον εμπνευστή. Όχι, να μην απαντήσεις. Ο Βαρελά είναι παραδόπιστος. Για 100 χιλιάρικα, αντί για 1,5 να πάρει ένα 400, λέει θέλει 100 χιλιάρικα. Θα βάλει το βρωμοπόδαλό του το μαύρο εκεί πέρα στα Γιάννενα να τραυματιστεί ο Βαρέλα. Παραδόπιστη είναι. Ή θα υπάρξει το παίξι μάγκας, όπως το λένε, ο Γιαννούλης με τον Μπέλκα. Που θέλει να κάνει μεταγραφή ο Πέλκας να πάει στο εξωτερικό το παιδί να πάρει κανένα φράγκο. Θα πάει σκοτωθεί. Άμα είναι μάγκες στα Γιάννενα. Θα πάνε στον παρακαλετό, στον παρακαλετό, θα πιάσει να του αρχίσει τι κλωτσιέ. Και τι θα γίνει. Σου λέει βίντεο για του πλακού τι κλωτσιέ. Αυτή, εγώ χαμένο που είμαι χαμένο. Του τραβήξει κανένα τάκλ, έχουν κανένα δύο αλυταράδε μέσα. Μόνο έτσι μπορεί να κερδίσει ο Παζιάννα. Πώ θα κερδίσει. Θα βάλει την μπάλα κάτω Πετράκης και θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Άλλο λέγε, είχα πάρει δεν έχει. Σε όταν ο Αλέφατο έβαζε το Ζάιτ, θα το σκοτώσουν στο Καφτατζόγλιο, φωνέζει χοπάγγι. Έλα, τελείων. Εσύ. Ένα βρωμιάριδε εκεί πέρα. Σκοτώσε όλο τον κόσμο να κλείσει. Ο Καραίσκο έτσι είπα στο κεφάλι του Παπαδόπουλου του Νίκου. Τα είπε καμιά φορά αυτά. Ποιο να πω. Του και Νίκου. Ότι... Ο ίδιο με τα είπε. Ο... Τον έβαλα λέει τον Παπαδόπουλο. Ένα βόδι. Τα είπε καμιά φορά στον αέρα ότι αυτό που έκανε δεν ήταν σωστό. Και ποιο είπε σένα ότι δεν ήταν σωστό. Ήταν. Εσύ το αποδέχεσαι. Φυσικά το αποδέχεσαι. Να κόψει την μπάλα από ένα ποδοσφαιριστή. 33 χρονών. Του την κόβω. Όχι, να φάει το ψωμί το δικό μου άλλο να μην του κόψω εγώ την μπάλα. 33 χρονών. Α έρθει τον Ιουγκοσλάβο. Τι τον κάνω. Αρθεί να χάσω εγώ τη δουλειά μου. Είναι η αεροσυλία αυτό που λες. 33 χρονών. Να κόψει την μπάλα. Και πώς και πώς. Η αεροσυλία. Σιγά και το Ζάιτς. Σιγά το μεγάλο παίκτη. Το Ζάιτς. Ναι, πόσα παιχνίδια μεγάλα έχει κάνει. Okay, είναι πες μας ρε κόκκινε, είναι σέντερ μπάκ. Ακούς κόσμος που ξέρει. Τι κόσμος που ξέρει. Πες με ένα μεγάλο μας που έκανα. Ας πούνε 10 Παναθηναϊκοί 50ρηδες, 60ρηδες να μας πούνε για το Ζάιτς. Α, κούρα στην κεφάλα σου τη βαριά εκεί πέρα. Ο Παζιάννα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν βάζει γκολ. Ναι. Δεν μπορεί, έχει πρόβλημα. Ναι. Μπορεί να γίνει θαύμα. Να πας στην εκκλησία και να προσευχηθεί. Εσύ μας έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Εγώ πρώτος το ένα χρόνο πριν. Ναι, αλήθεια. Αλήθεια λες. Και πιθανό να το πάρει κατά 99%. Σου λέω πώς μπορεί να μην το πάρει. Όχι, λες άσος. Πώς θα βγει άσος, ρε φίλε, αυτό το παιχνίδι. Πώς θα βγει άσος. Πώς θα βγει άσος. Πρέπει να θέλει να χάσει ο ΠΑΟΚ. Ή να θέλει να του το δώσει ή τραμπούκο να το πάρει ο άλλος. Αν το παίρνει. Ποιο τραμπούκο ρε φίλε, εδώ με ομάδες ασθενείς. Ρε παίζω μια κατηγορία. Με ομάδες που δεν έχουν επιρροή. Έχεις δει άνθρωπο να πεθαίνει. Βγαίνει η ψυχή και λέει δεν θέλω να πεθάνω, εκεί θα μείνω. Δεν πεθαίνει. Έτσι είναι και ο Παζιάννα. Τι να κάνουμε τώρα. Άσε, ομάδες. Έβγαλε και ο Γιφτόπουλος το βίντεο 9 λεπτά το κλάμα. Καλά έκανε να πούμε. Τι δουλειά του έκανε. Τι δουλειά του έκανε. Ψέματα, λέει. Γιατί τι γραφείο τύπου είναι ο Γιφτόπουλος, τι τον νοιάζει τον Γιφτόπουλο. Γιαννιώτης και την αγαπάει την ομάδα. Εντάξει, την αγαπάει. Εντάξει. Λοιπόν, και λέει, με το... ορίζε τα όρια που γίνανε σε βάρος του Παζιάννα. Εντάξει.
Εγώ... Αντί να το κάνει ο Χρυστοβασίλης εκείνη η γουρούνα, το κάνει ο δημοσιογράφος. Αντί να πάει εκείνη η γουρούνα και να φτιάξει το βίντεο, το κάνει οι δημοσιογράφοι. Η τρόπη σου είναι το λιγότερο απαράδεκτο. Ναι, εξαιρετικοί κύριοι παράγοντες, οπότε μπορούν να παρεξηγηθούν. Ναι. Λοιπόν. Θα φάει το μεσημέρι τώρα ο Χρυστοβασίλης που τον είπα γουρούνα. Εγώ λέω ότι ο Πάοκ δεν θέλει να χάσει το αίτητο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Το ότι παίζει. Δίνει πριν το αίτητο. Αν δεν είναι πριν. Ναι, εσόψυχα, δηλαδή μέσα του παίκτη. Ένα σπίτι. Παίρνει ο κάθε παίκτη του ΠΑΟΚ από τον Σαββίδι. Και θα με νοιάξει εμένα το αίτητο. Το παραδόπιστο το Βαρέλα για 100 χιλιάρια το νοιάξει το αίτητο. Μένει στην ιστορία. Φρέ, δεν πάρε με και στη γεωγραφία. Αν πάρει... Τι με νοιάξει εμένα εμεί στην ιστορία και στη γεωγραφία και στη φυσική. Αν πάρει το πρωτάθλημα αίτητο. Ναι. Ρε λεφτά θα πάρουν. Φρέ, λεφτά θα πάρει. Δεν είναι στη ζωή όλα λεφτά. Πόσοι είναι οι παίκτε ξένοι. Ξένοι. Οι περισσότεροι ξένοι. Θα φύγουν του χρόνου οι ξένοι και τον άλλο χρόνο και θα του νοιάζει το αίτητο. Τα λεφτά θέλουν να πάρουν. Κορόιδο. Βλάκα. Κορόιδο. Τι θέλει. Ο Βαρέλα γιατί για 100 χιλιάρια. Το Βαρέλα το νοιάζει το παραδόπιστο και το μάνατζερ του τον αρχιπαραδόπιστο. Το νοιάζει να πω. Ακούγομαι, ρε! Τελειώνει το μάνατζερ και μένει στον ΠΑΟΚ. Ορίστε. Και εγώ έτσι νόμιζα ότι υπάρχει πρόβλημα με το Βαρέλα, είναι θέμα μάνατζερ. Και δεν μπαίνει λίγο. Δεν ξέρω τι είναι. Θα είναι θέμα χρημάτων. Θα αλλάξει μάνατζερ. Ναι. Επίκειται να αλλάξει. Ρώτανε ρεπορτ του ΠΑΟΚ και ναι. Θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Τι είμαι εγώ, ΠΑΟΚ, ξέρει μου και στο λέω. Ρώτησα και έμαθα. Λοιπόν, δεν πρόκειται να υπάρχει πιο θέμα. Λοιπόν. Ο, άλλος μάνατζερ δεν θα θέλει να πάρει λεφτά. Τι, με μαντολάτα θα φάει τα. Τι θα γίνει δηλαδή ο άλλος ο μάνατζερ. Προφανώς θα συμβάζεται με τα θέλω του Βαρέλα. Όχι γιατί... ρε, το κάνουν έτσι για να μην βρίζουν το Βαρέλα. Εντάξει, έξυπνο είναι. Πάνε παρακάτω. Μπορεί να είναι και έτσι. Έλα, τελείωνε. Άντε, επικοινωνιακό μπορεί... Βαρέλα έβαλε τη γυναίκα του στη θύρα 4 όταν παίζαν ΠΑΟΚ. Πριν δύο χρόνια τώρα έχει το Βαρέλα την ΟΠΑΟΚ, θα σου λέγε σούπα να στην Αφρική. Έλα, τελείωνε. Έλα, ρε, πάνε παρακάτω. Όλα τα λεφτά είναι. Όλα για τα λεφτά είναι. Θα κάνει ο ΠΑΟΚ τα ΙΤΟ. Πληρώνει ο Κοντός τα ΙΤΟ για τον ΠΑΟΚ. Δεν τα ακούσαμε ότι πληρώνει. Κύπελλο πληρώνει ένα διαμέρισμα. Θα βάλει τα πόδια του σε φωτιά ο Πέλκας. Ο Πέλκας που είναι Έλληνας θα το βάλει και ο Γιαννούλης. Άντε, αυτοί θα τα βάλουν τα πόδια. Και ο Πασχαλάκης που είναι τρελός θα τα βάλει. Οι άλλοι ξένοι θα παίξουν για τα ΙΤΟ. Δεν φάνε... μπορεί ο Πασχαλάκης. Φράμα του φλακώσει τι μπουνιές και τι κλωτιές μπορεί. Μπορεί, κι άμα ο διαιτητής δίνει μισές κάρτες. Ρε, με άλλες ομάδες υποθέσεις μπορεί να έχουν καμία επιρροή στη διαιτησία. Ρε, στην Τούπα τι έκανε ο Παπαγιάννενα. Έχασε το τέλος. Στο τέλος έχασε. Ναι. Με τι παίκτες, τους μισούς. Με τα δεύτερα. Αχ, τετέρα, σα καμάρα. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Τη Λάρισα, την ομάδα είναι η Λάρισα. Τον έκανε τον ΠΑΟΚ. Ερώτηση. Α, τι συλλέγεται. Αν ο Παπαγιάννενα. Ναι. Δεν κεγόταν αυτή τη στιγμή για την παραμονή. Αν περάσει η αναδιάθρωση. Λοιπόν, θα χτυπούσε το παιχνίδι. Όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερον, μπορεί να ανταπεξέλθει τις συνθήκες όμως. Μόνο με τραμπούκο. Μόνο με και τραμπούκο. Με διαιτητή, ο οποίος θα παίξει δεν μπορεί... άλλα συμφέροντα. Ρε φίλε, εδώ παίζει ο ΠΑΟΚ. Να παίζει, δηλαδή να έρθει ο Σταυρίδης, να πάει ο Γιωργιάδης. Τι έγινε στην Τρίπολη. Πώς τι έκανε, λέει. Τι έγινε στην Τρίπολη. Πότε τι έγινε στην Τρίπολη. Τρίπολη ΠΑΟΚ. Τι έγινε. Κλώτσο έκανε στο χορτάρι και ναι. Έδωσε ακύρωση στον κόλ του Σβιανίδη. Λοιπόν, σε παιχνίδι κυπέλου. Ναι. Που δεν θα παίρνουν ο... Στο Κύπελλο ΠΑΟΚ 3 χρόνια ευνοείται. Στο πρωτάθλημα δεν ευνοείται. Στο πρωτάθλημα δεν ευνοείται. Γιατί οι διαιτητές οι ίδιοι δεν είναι. Ρε, τι με νοιάζει εμένα τι είναι οι διαιτητές. 3 χρόνια ο ΠΑΟΚ παίρνει σφυρίγματα 80-20 στο Κύπελλο. Δεν ευνοείται. Στο πρωτάθλημα δεν ευνοείται. Είναι αδικημένος δηλαδή. Ξανά πάλι θα το πω. Αδικημένος. Ο ΠΑΟΚ στο Κύπελλο 3 χρόνια ευνοείται. Στο Κύπελλο ευνοείται. Στο πρωτάθλημα δεν ευνοείται. Ωραία. Α, τι πάρα πολύ ελληνικά ρε παιδί. Επειδή ο ΠΑΟΚ για να αδικείται. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει πρόσφυγη να τελευταία. Τον ευνοήσουν τώρα. Αυτό είναι. Η Σιδηρόπουλος είναι. Του ΠΑΟΚ είναι δικό μα ή άλλο. Δεν υπάρχει δικό μα και δικό μα. Αυτοί κάνουν κουμάντο, αυτοί, ναι. Αυτοί πληρώνουν ένα σκασμό. Εντάξει. Οι οποίοι ασχολούνται με τέτοια θέματα, αυτοί α βρουν την άγρη ποιο είναι δικό μα και δικό σα. Ναι. Εγώ λέω δεν θα τον αδικήσω τον ΠΑΟΚ, ναι. Γιατί βλέπω ότι μόνιμα αδικούν τον Παζιάννα. Ναι. Και λέμε λοιπόν, χωρί διαιτησία. Ναι. Μπορεί ο Παζιάννα. Χωρί. Χωρί διαιτησία μπορεί ο Παζιάννα. Μόνο με τραμπούκο. Όχι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Ή να, είναι, να κοιμηθεί ο Θεός. Αφού πήρε η Ελλάδα το Euro, μπορεί και ο Παζιάννα. Αφού η Ελλάδα πήρε το Euro, μπορεί και ο Παζιάννα. Ναι. Άλλο. Μπορεί. Λέγε. Να διαβάσουμε μηνύματα. Και το πιο πιθανό το μάτς να βγει χί του ΠΑΟΚ. Εγώ το δίνω άσο έτσι για την έκπληξη. Το πιο πιθανό να μην κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Να βγει χί. Λοιπόν, καλησπέρα. Άσχετο λέει. Ραπτόπουλε συγχαρητήρια για τη συνέντευξη στο Λούμπεν. Λούμπεν. Εξαιρετική λέει. Ναι. Καλά πήγα στην Αθήνα. Και αυτοί φοβότανε τρέμα, θα αρέσει και ερχόταν κανένα δράκο. Κάνα τέταρτο ήταν. Πώ το λένε, θα αρέσει και ερχόταν κανένα χούλιγκαν εκεί πέρα κάτω. Τι είναι αυτή, ρε. Λοιπόν, να καλά τα παιδιά, πάντω κάνουν καλή δουλειά στο Λούμπεν και ανεβαίνουν και έχουν και παραγωγή και τέτοια. Να ξέρει. Καλά, ρε κόκκινε, είσαι massive idiot. Πώ? Massive idiot, συγγνώμη. Τι είναι αυτά, ρε. Ούτε καν μετριότητα. Απορώ τόσα χρόνια πώ το δει με ροκάνο του. Αφού υπάρχει εσύ και στέλνει μηνύματα,
Δεν πάρουν, φίλε. Είναι δυνατόν. Πες τους άλλο να συγγνώμη. Είμαι ο παίκτης που κάνω τη βρώμικη δουλειά. Ρε, μπράβο, ρε κόκκινο, το πιο σωστό που είπες γιατί από αυτή η Κρακοβία ήταν η μπύρα. Απίστευτη ποικιλία και τιμές. Λοιπόν, για το Auschwitz λέει πιάνει την καρδιά σου. Για όσους έχουν πάει, λογικό. Παιδιά, έχω πληροφορία ότι θα κάτσει ο ΠΑΟΚ για να πάρει ο ΠΑΣ τους βαθμούς. Ναι, καλά, εντάξει. Παίξ' το, ρε, παίξ' το. Αμέσως, μάγκας, έχεις στείλει το δελτίο σου. Έξυπνε. Εσύ παίξ' το. Εγώ δώσε εκατοστάρικο και παίξ' το, άμα είσαι μάγκας. Όταν ο καπετάνιος πήρε το Ζάιρ, ήταν βαθυχός στην Εθνική Ιουγκοσλαβίας. Για να καταλάβουν οι μικρότεροι, ήταν σαν να παίρνει σήμερα το Μόντριτς. Τον Λούκα Μόντριτς. Ρε, άλλο είπα εγώ. Νερό δεν έχει. Άλλο είπα εγώ. Νερό δεν έχει. Άλλο είπα εγώ. Αυτό το δέμισε. Νερό δεν έχει. Πάμε σε διάλειμμα και φέρνουμε νερό τώρα. Δώσε μια σεφαλιά ρε να τα δώσε. Εντάξει. Πάμε με το δάχτυλο μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Αρκεί να έχετε μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τα υπόλοιπα τα κάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, γρήγορα, αξιόπιστα και φυσικά δίνοντας την καλύτερη τιμή της αγοράς με ένα τηλεφώνημα στο 18133. Τι με πληροφορήσαν τώρα. Ναι. Ο Άρης λέει στο βόλεϊ, ναι. Πάει λέει στη Σκίδρα να παίξει αυθημερών και χωρίς φαγητό. Τι εννοείς χωρίς φαγητό? Θα πάρουν ψωμάκι και τολμαδάκια από τη γιαγιά Ζαμπέτα που έχουν οι παίκτες. Ξέρω εγώ ποια γιαγιά έχουν, τη θεία Βασιλική. Δεν ξέρω τι σημαίνει στον Αριστέχνη Άρη και δεν μπορώ να πω. Τι να σημαίνει, ρε παιδί? Δεν ξέρω. Τι να ξέρεις? Δεν γνωρίζω. Σου λέω πάει στη Σκίδρα αυθημερών. Είναι θέμα, αλλά ναι, δεν γνωρίζω. Και χωρίς τροφή. Με στραγάλια και με σαμφιστίκια από τα οποία αγοράζουν οι ίδιοι και σταφίδες. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Και τα χαρτιά υγείας λέει αυτοί δεν τα πάρουν. Τι μάλιστα, ρε. Να πω ότι το 23-10 και τα 3 εντάρια ανοίγουν για τον Κωστή, ο οποίος πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει. Λέω πώς μπορεί να χάσει, γιατί όλοι είναι. Θα χάσει, λες, εγώ το παίξω άσο. Τι να το παίξω διπλό, ένα 10. Ποιο ένα 10, ρε. Δύο φράκα δίνει το διπλό. Φράκα κάνεις. Δύο δίνει το διπλό. Δύο δίνει το διπλό, αυτό σου λέω. Λοιπόν, να πω ότι. Εγώ θα σου πω και θα το. Θα μου πεις. Αν ήρθε η ώρα να αλλάξει λάστιχα, τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μπες στο tireshop.gr, το κορυφαίο site για ελαστικά, και βρες το καταλληλότερο ελαστικό για το δικό σου αυτοκίνητο. Εκεί θα βρεις και τα ελαστικά Nokian Tires, σκανδιναβικής τεχνολογίας με κορυφαία ποιότητα και απόδοση. Πικιτορόγησε tireshop.gr και μάθει για το μεγάλο διαγωνισμό του Nokian Tires που χαρίζει 4 ελάστικα και δωρεάν την τοποθέτηση στο δικό σου αυτοκίνητο. Ξακούω. Το αίτητο δεν δίνει πριν. Ναι. Τουλάχιστον ξέρουμε ότι δεν δίνει ο άνθρωπος. Δεν το δίνει. Ωραία. Δίνει σπίτι μια εβδομάδα μετά. Εγώ δεν σου λέω ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πάνε εκεί πέρα να χάσουν. Αλλά δεν θα φυλακτούν άμα παίξουν οι άλλοι δυνατά. Δεν δίνει ρε πριν. Ναι, ο Έλληνας. Ο Πασχαλάκης. Θέλει κίνητο. Άκουσες, ο Πασχαλάκης. Ποιος θα παίξει, ο Γιαννούλης. Ωραία. Θα παίξει ο Πέλκας. Ωραία, πολύ ωραία. Αυτοί θα τρέξουν. Που θα μείνουν στην Ελλάδα και θα ζήσουν εδώ πέρα και θα. Συνδιαλέγονται με ανθρώπους. Έχω μια αίσθηση. Ναι. Αυτοί θα τα δώσουν. Ο ξένος. Ο Έλληνας μπορεί να φάει φιλότιμο. Ναι, ο Έλληνας μπορεί να φάει φιλότιμο από πού. Έρχομαι εγώ. Ναι. Και σου λέει, ρε Κωστή, μην ξηγέσαι. Στο παρακαλετό δηλαδή. Θα πεινάσει το σπίτι μου. Ναι. Ο ξένος τι να φάει. Είναι και αυτό είναι μια άλλη άποψη. Λάθος είναι αυτό που λέω. Δηλαδή μπορεί να έρθει να πει εσύ, μην ξηγέσαι έτσι. Εγώ χάνω την κατηγορία. Εγώ να ξεχάσω το Βρίζα που μέσα στην Ξάνθη πρώτη φάση του αγώνα βγαίνει τέτ και στρίβει κόρνερ. Και στρίβει το κόρνερ. Εντάξει το παιδί, βοήθησε. Εντάξει. Ευχαριστώ, ο Θεός να τον έχει καιρό. Στην Κέρκυρα δεν θα θέλω να τον έχει καιρό. Εγώ λέω ο Θεός. Ο Θεός της Κέρκυρας. Εγώ μιλάω. Ναι, λογικό είναι αυτό. Εγώ λέω ο Θεός να τον έχει καιρό. Εντάξει, ο γι' αυτό λέω ότι ο Έλληνας μπορεί να φέρει φιλότιμο. Εντάξει. Είναι κάτι άλλο αυτό. Ναι. Λοιπόν, Γρηγόρη, ποια είναι η καλύτερη εποχή να πας σε Κρακοβία? Ναι. Κοίταξε, ωραία ήταν ότι το πήγα, αλλά αν θες να πας και για άλλα πράγματα, όπως που κοστίζει, όχι για σπίτια και αυτά. Οι φοιτήτριες είναι τον Οκτώβριο. Ό,τι ισχύει και εδώ. Λοιπόν, επιμένει αυτός. Τι θες, ρε. Μόνο που τα διάβασα, λέει με δικαίωσες.
Εντάξει. Άμα τροσκλώ όλη τη μέρα, λογικό είναι να στέλνει μηνύματα. Άσου να λένε, συμβαίνουν αυτά. SMS του Φετραδίδη στον Ουσμάν τον Ντεμπελέ. Μάλιστα. Τι συμβαίνει, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε στις γραμμές. Ένας έχει τηλεφωνήσει, άρα οι υπόλοιποι. Δεν θα έρθουν με τα Πάσχα και με τα αυτά, ρε. Όχι, όχι. Δεν έχει. Βγαίνει τώρα η Φαλακρή Κουρού και λέει ο Πάοκ θα χάσει. Εγώ λέω βαράτε διπλό. Και μόνο που το είπες. Παρακαλώ. Εγώ λέω ότι σε μια εβδομάδα ο Πάοκ δίνει ένα ματς το οποίο δίνει σε κάθε παίκτη ένα σπίτι. Και παίζει ένα άλλο ματς που του δίνει το αίτητο και δεν του δίνει φράγκο. Και εσύ πες μου ότι ο ξένος αν παίξει. Το ματς με το σπίτι που λες, ναι. Το παίζει κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι ανεβασμένη. Ναι. Δεν είναι όπως είναι τα. Είναι πιο δύσκολος ο βαθμός δυσκολίας του τελικού για τον Πάοκ από όταν τα προηγούμενα δύο χρόνια. Ναι. Και δεν θα είναι εύκολη υπόθεση. Και γι' αυτό και του δίνει μεγαλύτερο κίνητρο. Ναι. Κατανοητό. Τέλος πάντων. Με τον Μπας, τι να του δώσει. Πάμε. Έλα, φίλε. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Δεν έχει άλλες γραμμές. Ολυμπιακός και City Πτολεμαϊδά. Μάλιστα. Έρχεται βράχος από την Μπαρτσελώνα, το είδες. Τι έρχεται βλάχος. Βράχος. Βράχος. Ο Ματιέ. Ποιο το στον Ολυμπιακό. Σεντερ Μπακάρα. Πόσο ετών είναι. 34. Πώς είναι? 34. Σαν τη Βουγιουκλάκη κρύβεις χρόνια. Ναι. 34 είναι. Και 37 θα δείξει τον και είναι ό,τι μας έλειπε. Έχει γεμάτη χρονιά. Στη Sporting Λισαβόνας full. Full σεζόν. Άρα δεν έχει κουσούρι, δεν έχει τραυματισμό. Όχι, όχι. Μάλιστα. Και ένα σεντερφόρ που μας έλειπε. Αυτά τα δύο θέλουμε. Θα παίξει και ο Αβραάμ μαζί. Ρε Αβραάμ ήρθε για τα ποδητήρια μαζί με τον Τωροσίδη. Αυτοί δεν είναι για μπάλα. Τι να παίζουνε προπό. Όχι για τον Τωροσίδη τέτοια. Όχι. Αυτοί είναι για προπό. Όχι, καλά, για, το, όχι για τον Τωροσίδη τέτοια. Όχι, για τον Τωροσίδη, όχι για τον Τωροσίδη τέτοια. Εγώ δεν είπα κάτι κακό. Αν παίζουνε προπό κακό είναι. Ναι, ακούω. Θα το κάνει τον Μπάμι Άιντραχτ γιατί χθες δεν την είδα καλά. Όχι, δεν μ' άρεσε καθόλου. Ήτανε, εγώ στο δεύτερο ημίχρονο στάθηκα χαζός. Λέω λάθος προσέγγιση έκανα. Κουράστηκαν, όχι, κουράστηκαν. Εννοείς, όταν λες κουράστηκαν από όλη την προσπάθεια που έχουν κάνει στη χρονιά. Ναι, συνεχή παιχνίδια, ας πούμε, μικρό ρόστερ σχετικά. Πολύ πιθανό, δεν είναι τόσο μικρό το ρόστερ, πολύ, αλλά να σου πω κάτι. Με απογοήτευσε ο τρόπος που προσέγγισε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή. Κλείνεται πίσω. Έπαιξε δεύτερο ρόλο. Ναι, όχι, δεν είναι λάθος αυτό το να παίζει δεύτερο ρόλο. Είναι και θέμα ευφύας. Καλά κάνει. Αλλά τους είδες ότι όταν πήγαν να χτυπήσουν το παιχνίδι, μπορούσαν να το πάρουν κιόλας. Κάναμε μια-δύο ευκαιρίες. Λοιπόν, μπορεί να το πάρει, ναι. Εκεί ποιες είναι οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής για να το πάρει. Καμία. Καταλαβες. Τον Άγιαξ ακούσαμε, μας πλήρωσες προχθές. Εντάξει. Είσαι μεγάλος μπουκ. Γενικά η Ευρώπη με πήγε πάρα πολύ καλά το τελευταίο δίμηνο. Πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι, και την Arsenal. Αγγίξαμε το 100%. Αλλά χτες, κοίταξε, αν να σου πω κάτι, αν είχαμε το άγγιγμα του Μίδα, δεν θα δουλεύαμε. Κωστή. Μάλιστα. Το κύπελο ποιο θα το πάρει στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, κι εγώ έτσι λέω. Έτσι λες ή έτσι θέλεις. Και τα δύο, και έτσι λέω και έτσι θέλω. Είσαι έντυπος, ωραίος. Έγινε, τα λέμε. Πόνταρα στην ΑΕΚ. Έχει πρόβλημα το τηλεφωνικό κέντρο. Όχι, δεν έχεις γραμμές. Δεν έχουμε γραμμές. Όχι. Λοιπόν, το 23 δεν έχει για όλου. Ασχολείσαι με ελληνικό πρωτάθλημα. Με τι ασχοληθώ. Τι ασχοληθείς. Με τι ασχοληθώ. Τι το ισπανικό. Τι να ασχοληθείς. Τελείωσε το πάρε. Την έλα, φίλε. Έλα, FM πάω και γύρε. FM πάω και εδώ, φίλε. Ναι. Μπράβο. Τι να έγινε, Γερμανοτσολιά. Μια χαρά, τι έγινε. Πάμε να ασχολείσαι με τον Ηρακλή. Τι έγινε, με Μπούζο. Ο Μπούζος άδειε. Τι ρουφιανιές γίνεται να πούμε. Πάλι πάτε να ρίξετε τον Ηρακλή, ρε. Δεν τρέπεστε λιγάκι, ρε. Ας πληρώσει, ρε. Είστε ραδιόφωνο εσείς, ρε. Είστε να ρίξαμε τώρα. Συγγνώμη. Δεκτώ ό,τι και να πεις. Δεν πρέπει να φωνάζουμε. Δεν τρέπεστε λιγάκι, κύριε Μπούζο. Μόγκα βγάζεις, μόγκα! Δεν είναι εδώ. Περίμενε. Δηλαδή, αν πρέπει να πούμε στον Μπούζο, ο οποίος δεν έχει κάτι από τον Ιράκ. Δεν μου λες, κάμωσα αυτή η αδερφή του Αιγαίου που δίπλα δίπλα σου. Α, καλά, αυτή είναι γνωστή. Και μία αυτός είναι. Φταίει ο Βαρκά. Φταίει ο Βαρκά. Φάγατε τα λεφτά σου βλάκια. Φταίει ο Βαρκά. Άλλο σου λέω, για αυτόν που κάνει το μεγαλομέτωχο
και κάνει τα πάντα. Θα πω για τον Γιαγκούλα το δικό μας. Άνα μπράβο. Γιατί είναι η πρώτη φορά που πρέπει να βλέπουμε τα τουίκου μας. Ολόκληρο κόρη μου, κοίταξε να δεις. Θα πω και για αυτούς εκεί πέρα τη συμμορία εκεί που πήγα και δώσα την ομάδα στους Αργιανούς ρε. Αργιανούς. Και στον Παοξή ρε. Αργιανοί, ποιοι είναι Αργιανοί. Γιατί αυτός ο Γιαγκούλας τι είναι. Καμία σχέση. Ο Γιαγκούλας. Στο Ελέο υπεύθυνο. Καμία σχέση. Αυτό να έξω να το δεις μέσα δεν το βάζεις ρε. Εσύ... Τώρα τα λες. Όταν τα λέγαμε εμείς. Αντωνιάδη, το θέμα είναι γιατί δεν πληρώνει. Τώρα ξυπνήσε. Άσε να μιλήσω ρε κόκκινε. Παρακαλώ. Αυτός δεν δίνει ούτε τη γρήπη του ρε. Τη γρήπη του δεν δίνει ρε. Καλά τον έκανε ο Καρυπίδης και τον έφαγε τα λεφτά να πούμε μέσα από το παντελόνι. Τι λέτε, καλά ρε. Τον έκανε. Τι τον έφαγε μωρί, δεν τον έφαγε. Καλά δεν τρέπεσε λιγάκι ρε Αργανέ. Δεν τρέπεσε λιγάκι ρε. Πες τα ρε γισκόλο. Ποιος τον έφαγε, τι λέει ο κύριος. Σε έσχισε. Όχι τον έφαγε, γιατί δεν έδωσε λεφτά στον Άρη. Έλα ρε μια αυτή. 400 χιλιάρικα. Γιατί δεν τα λες ρε. 400 χιλιάρικα. 200 και 200. Και 200. Εσείς ξέρετε κανένα φτωχό που να χαρίζει λεφτά. Πρόσεξε να δεις. Και θέλω να πω σε αυτό να το Ροναλδό που κρύβεται. Γιατί ρε, τι σχέση έχει όλο. Κάτσε να ακούσεις. Που κρύβεται αυτός και κάτι άλλο που πήγα και δώσα την ομάδα. Αυτή είναι στημένη ρε. Λάθος κάνεις. Αυτή είναι στημένη ρε. Άκου ρε, γιατί να σου πω κάτι. Κάτσε να άθελάς ο αδικής κόσμο. Ο Ολλανδός, ο Νίκος ο Βαβιάδης είναι δημόσιος υπάλληλος. Αν μπορούσε να μιλήσω ρε κόκκινε. Όχι, λάθος. Προτιμώ να δημόσεις. Ο Νίκος είναι δημόσιος υπάλληλος. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Όχι άλλο λέει. Να συνεχίσει ρε. Που την έδωσε. Έγινε ψηφοφορία. Κόκκινε. Να μας πει τι αμάξι είχε πρωτού μου στον Ηρακλή ρε. Ω, βαρύ είναι αυτό. Τώρα αυτό που λες. Πώς θα γίνηκα. Αυτό είναι βαρύ. Πώς θα γίνηκα. Τι αμάξι. Κοίταξε. Αυτό που κάνανε, πρόσεξε. Είχε αμάξι χάλια και έχει καλό. Κάτσε να μας πει ρε, κάτσε. Αυτό που κάνανε αυτοί αγόρι μου, πρόσεξε. Θα το βρούνε από παλού. Γιατί κοίταξε να δεις. Στημένο είναι αυτό που τον πάω κρε. Αυτή τη διοίκηση. Άλλο το ένα και αυτή τη διοίκηση. Που ανέλαβε. Άκου να... αυτό, αυτή τη διοίκηση που ανέλαβε με το τίποτα Αναλυσία, και ανέβασε Αναλυσία, την ομάδα Αναλυσία. Να με συγχωρείς, δεν πρέπει να πρόσεξε, την καθολογήσεις. Αλλά εσύ και ο Μπούζος και ο σταθμός σας Μούγκα. Μούγκα αυτό που πάει να γίνει, αυτή η δολοφονία που πάει να γίνει από την ΕΠΟ ρε. Δεν τρέπεσε λιγάκι ρε. Λέγε εγώ και είναι απάντα. Αλλά και εσείς είστε μέσα στο παιχνίδι. Σε στο κόλπο λέει. Και εσύ και ο Μπούζος. Ακούς Ραπτόπουλε. Εγώ δεν είμαι Ηρακλής, στο κόκκινο πες. Ναι. Εσένα. Ναι, κατάλαβες. Εσένα, αλλά ναι. Κοίταξε, ναι. Αλλά επειδή είσαι Τατιάνα. Επειδή είσαι Τατιάνα Μούγκα. Τι να σε κάνω, Μούγκα, ρε φίλε. Δεν μιλάτε. Λεφτά έχουν οι άλλοι, τι να σε κάνω τώρα. Αυτό είναι, έτσι είναι, για λεφτά έχουνε. Και πιέσω να το κοντό να ανεβεί στο χωριά της είπα. Και να πάρει φορά για να μην πω τι θα μας κάνει. Τι άλλο να σας κάνω. Αλλά έχει την κατάρα της γριάς ο κοντός. Θα την βρει. Να είσαι καλά. Τι να είναι καλά, ρε κόκκινε, δεν μίλησε καθόλου να πούμε. Τον απάντησα. Γρηγόρη στο Λούμπεν είπε ο Φαλακρός ότι θα το πάρει το Champions League η Liverpool. Φοβάμαι. Και την άλλη μέρα έφαγε 3. Πες του και κράξτο να. Φοβάμαι, λέω, να μην το πάρει η Liverpool. Δεν τη θέλω. Φοβάμαι. Παρακαλώ. Δεν θέλω τη Liverpool. Ναι. Δεν μ' αρέσει. Επόμενο. Λέγε. Ναι. Ναι, εγώ τη City ήθελα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Γεια σα. Γεια σα. Είμαι παλιό παοξή, είμαι 60-61 χρονών, είμαι. Παιδί τότε 17 χρόνια που τρέχαμε λεωφόρο, Καραϊσκάκι και τέτοια. Και ακούω κλέβατε τα εστιατόρια στον δρόμο, ξέρω, ναι. Ναι, με τον Νίκο τον τρελό που το λέγαμε στην Ηλιούπολη μας στην καθοδηγία. Τώρα τι γίνατε, πατριώτες με τη Μακεδονία. Όχι, δεν θέλω να πω πατριώτες. Ραπ, yeah. Είπες μια καλή κουβέντα στην αρχή της εκπομπής, τον Κωνσταντινίδη τι το θέλουν εκεί, τον άλλον πώς το λένε. Έναν άλλον στο τερματοφύλακα σκόπη στο Ηρακλή. Αυτή τη δουλειά έχουν στον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, παιδιά. Ποιος τον τερματοφύλακας έπαιζε στον Ηρακλή και στον ΠΑΟΚ. Για ποιον λες. Πώς το λένε, μωρέ, τον. Τον άλλο που είναι μετά τον Κωνσταντινίδη, ποιος τον τερματοφύλακας που ήταν στον ΠΑΟΚ.
Δεν ξέρω, εγώ τι με πειράζει εμένα. Ο Κωνσταντινίδης κατά εκείνη την. Θέλω να σε πω ρε παιδιά, υπάρχουν, λέμε για μπάλα γιατί δεν έχει ο ΠΑΟΚ, είναι τόσοι ξένοι, τόσα αυτά. Ξέρετε πόσα παιδιά χαραμίστηκανε. Ελληνόπουλα. Εντάξει ρε φίλε, δεν μπορεί να παίξουν. Κάτσε ένα, δεν μπορεί να παίξουν όλοι. Άλλο 10. Δεν μπορεί να παίξουν. Ρε φίλε, δεν μπορεί να παίξουν όλοι. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν. Έχει παιχτάκια όπως ο γιος μου που ήταν κάπως, αλλά έχει πάει παίξεις που ήταν 10 φορές ανώτερες από το γιο μου. Αλλά όταν πηγαίναμε στην Κεγιό, όταν από την προθέρμανση, γιατί δεν είχαμε λεφτά να δώσουμε. Αυτά φίλε δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Δεν μπορούμε να είδαμε. Μισό λεπτό. Φίλε, σε παρακαλώ. Ναι. Αυτό που λες είναι επιλείψιμο. Είναι μηνύσιμο. Εμείς δεν μπορούμε να το είδαμε. Πιανού ο γιος δεν έπαιξε. Έλα, το ξέρω. Άκου να σου πω. Μπορεί να έχεις χίλια δίκια. Όταν όμως κάτι δεν μπορώ να το αποδείξω. Κόκκινε. Η αλήθεια είναι στη μέση. Όποιος δεν παίζει μπάλα, πληρώναν οι άλλοι και παίζαν οι γη τους. Εντάξει, μπορεί να έχουν γίνει και αυτά. Έχουν γίνει πολλές φορές. Αλλά τώρα όποιος πλατυπώδης δεν παίζει μπάλα, πληρώνει το αλουνό μπαμπάς. Μια καταγγελία πρέπει να τη στοιχειοθετεί. Άσε ρε κόκκι, τότε όλοι παίζανε, έπρεπε να παίξουμε αλφα εθνική και επειδή δεν παίξαμε, φταίνει οι άλλοι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή εμείς παίζαμε στην ΚΑΠΑ 20 του ΠΑΟΚ πόσα παιδιά και έπαιξε ένας Τουρσουνίδης. Αυτός άξιζε να παίξει. Οι άλλοι πήγανε β' εθνική, ξάντες, αυτό κτλ. Άντε κι άλλος ένας, δύο να βγήκανε. Είχε και κάνα δύο που το Πασόκ και ο Ακριτίδης. Είχε έναν με μέσον τον έβαλε. Δεν έπαιξε. Έπαιξε στον ΠΑΟΚ 6 μήνες, δεν έπαιξε. Αυτός που είναι να παίξει, θα παίξει. Ο παιχταράς. Τώρα υπάρχουν βέβαια και. Υπάρχει κάτι στην Ελλάδα το οποίο το γράφουμε και σήμερα στη στήλη. Δυστυχώς υπάρχει ξενομανία. Δηλαδή ο Έλληνας πρέπει να είναι πολύ καλύτερος στο ξένο. Αν είναι τώρα ένας παίκτης, εγώ με τον κόκκινο, ας πούμε, είμαστε πάνω κάτω οι ίδιοι. Και έχει του κόκκινου ο μπαμπάς λεφτά ή εγώ και δίνω κτλ. Βάλουν εμένα. Αυτά γίνανε. Γινότανε. Και γίνονται. Αλλά όχι τώρα άλλο να του δαμπάνει με το ζόρι επειδή έχει λεφτά. Μα ήταν όλοι πλούσιοι. Μα αν ήταν όλοι πλούσιοι, οι γη του θα παίζανε μπάλα, ρε φίλε. Ακριβώς. Πώς θα γίνει. Τώρα το είπε σωστά. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Να ρωτήσω, τρεις ερωτήσεις θα κάνω. Ο Ηρακλής τώρα, σε ποιο γήπεδο θα πάει να παίζει. Σε ποιο γήπεδο θα παίζει. Ναι. Σε αυτό που παίζει τώρα. Λάθος κάνεις. Θα το δούμε. Τι θα το δούμε. Δεν γνωρίζεις αυτά ή δεν θέλεις να πεις στον αέρα. Τώρα ρε Μάρκο, πλάκα μου κάνεις. Εγώ ρε σε κάνω πλάκα. Εγώ ξέρω ότι θα παίζει το Καταζόγλιο. Εσύ πες μου τι θα παίζει. Γιατί το Καταζόγλιο θα γίνει ανακαίνιση. Και θα παίζει ο ΠΑΟΚ. Η ανακαίνιση θα γίνει το καλοκαίρι για να παίζει και ο ΠΑΟΚ όταν ξεκινήσει. Όταν ξεκινούν στα έργα για την Νέα Τούμπα. Δεν θέλει ο Σαββίδες να βλέπει παίχτη και φίλο του Ηρακλή για το πανό και το σύνθημα που βγάλανε. Αλήθεια. Και. Ρε φίλε, αυτά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα πρέπει να μην τα λένε. Η αρχηγή της παραβατικότητας και της αλητείας τη δεκαετία του 80. Δεν μπορούν να λένε για ένα πανό που βρίζαν οι άλλοι φίλαθλοι. Τουλάχιστον αφήστε το Σαββίδι να ρίξει τον Ηρακλή όπως λένε. Το άνθρωπος, εντάξει εγώ δεν το υιοθετώ. Αλλά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ και οι παλιότεροι δεν πρέπει να μπαίνουν στη διαδικασία. Βάλανε ένα πανό και βρίσανε και τα λοιπά. Φίλε, να σε ρωτήσω. Εσείς δηλαδή δεν κάνατε. Όχι, τι έπρεπε να σας κάνουν εσάς, να εξαφανίσουν τον ΠΑΟΚ επειδή εσείς κλέβατε στα εστιατόρια, δέρνατε τον Κοσμάκη, την πέφτατε να πούμε πριν από 10 χρόνια σε γυναικόπαιδα με τα κράνη. Τι έπρεπε να κάνει, να βρεθεί ένας κόκαλης και να πει διαλύω τον ΠΑΟΚ. Δεν γίνονται ρε αυτά τα πράγματα. Ακούς τον Αντωνιάδη. Επειδή ο παδί ας πούμε είναι ό,τι είναι. Δηλαδή εσείς με συγχωρείς. Βρίσαν τη μαμά του Σαββί. Εσείς τις μάνες δεν τις βρίσκετε στην Τούμπα, τι λέτε. Δεν φτύνετε, μπουκάλια δεν πετάτε, δεν δέρνετε τον κόσμο. Δεν κάψατε τον τερματοφύλακα. Μπορείς. Τι είστε κύριοι εσείς. Και είναι οι άλλοι αλήτες, ας πούμε. Μπορείς να ακούσεις. Τι να ακούσω, ρε. Τι να ακούσω. Πες, μωρίς. Ρε πλεονέκτη. Μη προτρέχεις πάντα μερικά πράγματα. Το Καπαντζόγλου δεν είναι κρατικό. Είναι κρατικό. Ναι. Είναι πληρωμένα εκεί μέσα. Ναι. Άμα τα κάνει αυτός νερά, τα πάντα όλα το γήπεδο. Είναι πληρωμένα, ναι. Άσε ρε κόκκινε. Από ποιο είναι πληρωμένο ρε κόκκινε. Άσε παραμύθες και εσύ είναι πληρωμένο. Ωραία. Δεν είναι πληρωμένο. Θα βγάλουμε τον πρόεδρο του Καθαζουκλή να μας πει ότι... Τι να πει ο άνθρωπος, μωρέ. Τι να πει, ρε, εσύ. Τι να πει, δεν βλέπεις. Τι έχει ερημώσει. Αν έχει να παίρνει θα το κρύψει. Φίλε, για ποιον πρόεδρο μιλάς τώρα, του Ρεακτή. Γιατί... Υπάρχει πρόεδρος. Φυσικά, δεν κατάλαβα. Συμφωνούμε με αυτό, αλλά αν έχει να παίρνει θα μας το πει.
Τι να πέσει ρε, είναι πεσμένος ο Ηρακλής. Αν έχει να παίρνει χρήμα το Καθατζόγλιο, θα μας το πει. Εγώ από σένα το ακούω αυτό, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Τι έχει πληρώσει ο Ηρακλής ρε, για να πληρώσει το Καθατζόγλιο, μας τρελάνε και εσύ πρωί με μεσημεριά. Τι έχει πληρώσει. Τι ξέρει εσύ ρε. Αν δεν το έχει πληρώσει. Φράγκο δεν έχει δώσει. Τι οκ, βγάλω το Μητιτζία σε πει. Αυτό δεν είπα, θα ρωτήσω. Τι να ρωτήσεις, πρέπει να το ρωτήσεις. Όχι, είναι 5 εκατομμύρια βάζει ο Σαββίδης τώρα για να γίνει το καλύτερο. Πορτοκαλάδες δεν έχει τάπιει. Ισχύει. 5 εκατομμύρια βάζει. Σαχλάμα. Δεν νοείται. Τώρα να παίζει ο Ηρακλής, να μπαίνει κάτι παιδάκι μέσα να κάνει την προπόνηση του. Τι λες τώρα. Δεν στέκονται αυτά. Καλά. Θα πάει να παίξει ο Ηρακλής με τους φιλάθλους και την ομάδα. Μπορώ να πιστεύω κάτι διαφορετικό. Άσο, εντάξει. Πρέ, η αλήθεια ποια είναι, ας την πιστεύεις εσύ. Στον Αστέρα θα πάει να παίξει πάνω ή το μακεδονικό του γήπεδο. Αρκεί, φτάνει. Τι κάνει. Αρκεί να πάρει το γήπεδο. Και εσύ, Μάρκο, τώρα. Φυσόλτο. Άσε με, δηλαδή τώρα εντάξει. Πήρε πρωτάθλημα και έχει γίνει μεγιστάνο και εσύ. Άντε τώρα. Ψήλο 30 πόντου τώρα. Άντε τώρα. Και καλά θα κάνετε που θα παίξετε εκεί ότι και, ψήλωσε, και πολύ σα είναι. Ότι ψήλωσε, όχι, ψήλωσε. Ο Πάοκ ψήλωσε. Ναι. Και ψηλώνει και ο παδό και πήρε 10 εκατομμύρια. Φυσικά, ο παδό ταυτίζεται με την ομάδα του. Ρε φίλε μου. Όπω ταυτίζεται και με το πρόβλημα τη. Λάθο. Δεν είναι λάθο. Λάθο. Δεν μιλά καλά σήμερα, Μάρκο. Ποιο σα έριξε μέσα εκεί. Σε κατηγορία. Ο Πάοκ. Ποιο Πάοκ, Ολυμπιακό, σα έκανε ρε. Καλά, όχι. Okay. Εμεί δεν τα έχουμε καλά με κανέναν. Με τι, ρε, εσύ. Με κανέναν δεν τα έχουμε καλά. Μιλάω με κανένα παιδάκι. Επειδή δεν μιλά με παιδάκι. Ρε, εσύ, ποιο σα έριξε κατηγορία, Ολυμπιακό, σα έριξε. Πότε. Το 10, το 11. Το 11. 15-1 ήταν η ψήφη. Ρίξω μια σφαλιάρα αεραπτόπλη από μένα. 15-1 ήταν η ψήφη και εσύ ψήφισε να πέσω. Άστο. Τόσο καιρό το διαβάζει. Άστο για επόμενο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, παλικαριά. Έλα, φίλε. Παοξής και Κουμαρτζής από το Λεμαϊδα. Πολύ ωραία. Ωραία κουσούρια έχεις, βέβαια. Θέλω γνώμη, Κωστή, για το Σαλάχ στους κλειστούς χώρους. Για τον? Για το Σαλάχ. Ο φετινός Σαλάχ με τον περσινό Σαλάχ είναι άλλοι άνθρωποι, ε. Για τον φετινό. Κοίταξε. Φετινός δεν υπάρχει. Καταρχήν τον μαρκάρουν περισσότεροι από ένας παίκτης. Ο Σαμάτς, εκτός, αν εξαιρέσει τον Κονσεϊσάου που τον άφησε ένας με έναν, εγώ τον παρακολουθώ. Νομίζω ότι τον μαρκάρουν καλύτερα. Δεν έγινε χειρότερος ο Σαλάχ. Έχει καλύτερα μαρκάρουν. Βιολογικά ο Σαλάχ και με το Μουντιάλ, γιατί δεν είναι Μέση, εντάξει, ναι. Είναι πεσμένος. Δεν έχει καμία σχέση με τον περσινό. Συμφωνώ. Εντάξει. Καμία σχέση. Δηλαδή πέρσι έπαιρνε την μπάλα και έλεγε τώρα τι θα κάνει, ρε, τι όργιο θα κάνει. Και φέτος είναι ακίνδυνος. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μόνο τα μαρκαρίσματα που λέει ο Κωστής. Είναι και βιολογικά πεσμένος. Όσο για αυτό που είπε ο Κωστής για το τελικό, Κωστή, πώς πιστεύεις με αγωνιστικούς. Ρεάζω το τελικό για την Κυριακή. Για ή εξωαγωνιστικούς θα το πάρει η ΑΕΚ. Κοίταξε. Πώς το λες, δηλαδή, ποιοι παράγοντες θα επηρεάσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Στα ΧΑΒ, ο Μαωρίσιο κακά τα ψέματα. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να έχει. Ούτε Ολιβέιρα, ούτε Μολιβέιρα. Ποιοτικά. Ποιοτικά. Ο Μαωρίσιο. Ναι. Βγήκε Fiat, τραυματίστηκε 2-3 φορές. Μεγάλη απώλεια στα ΧΑΦ. Ο Πρίγιοβιτς, όπως και να το κάνουμε, όσο περνάει ο καιρός, φαίνεται η απώλειά του. Στη σεντερφοράκια της πλάκας. Και ο Ακπομ και ο άλλος μπροστά του. Σήμερα που μιλάμε. Ο Ακπομ ξεκίνησε εντυπωσιακά. Παρακάτω. Και ξαφνικά χάθηκε. Και ο Βιερίνια, ο οποίος είναι. Είναι τεράστια απώλεια. Απώλεια όχι μόνο παικτικά και για άλλα πράγματα. Γιατί από Βιερίνια και Μάτος. Πήρε στο πρωτάθλημα φέτος. Πριν δύο μήνες. Με τον Πασχαλάκη. Πριν δύο μήνες. Πριν δύο μήνες αν παίζανε. Άκου. Πριν δύο μήνες αν παίζανε ΠΑΟΚ ΑΕΚ τελικό κυπέλου. Θα κέρδιζε ο ΠΑΟΚ. Με κλειστά μάτια και με σκορ. Τώρα είναι δύσκολο. Τώρα το timing είναι τουλάχιστον 50-50. Αλλάξαν τα δεδομένα. Να είμαστε ρεαλιστές. Ακόμη και έτσι όμως εγώ πιστεύω υπερτερούμε. Ρε φίλε, μπορεί να το πάρεις. Εγώ δεν λέω ότι θα το χάσεις. Αλλά η ΑΕΚ στην παρούσα φάση συγκριτικά με σένα. Είναι, πατάει καλύτερα. Είναι αυτό που είπε ο Κώστας. Πατάει δηλαδή, καλύτερα. Είναι βελτιωμένη. Πιο βελτιωμένη. Τι να λέμε παραμύθια. Τέλος πάντων, Γρηγόρη, Άιντραχτ, πώς τη βλέπεις, προβληματική στο τελευταίο δεκάλεπτο, ειδικά του πρώτου ημιχρόνου. Όχι να σου δεν πω. Δεν θα περάσει, Γρηγόρη. Η λογική αυτό λέει. Απλά να σου πω κάτι. Η ποδοσφαιρική αφέλεια του Σάρη, ο οποίος ξανοίγεται, μπορεί να του κοστίσει. Σε κάλυψα. Ναι, αν και δεν τον είδα αφέλει εγώ στο φιλικό παιχνίδι. Είναι 1-1 και είναι φουλ επίθεση. Και βλέπει δεν του βγαίνει. Και στο τελευταίο δεκάλεπτο κάνει δύο μάτια η Άιντραχτ. Αυτό δεν είναι ποδοσφαιρική αφέλεια. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πληρωθούμε εμείς
από την αφέλεια του Σάρι. Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή, έβλεπες το δεύτερο ημίχρονο, τα 40-45 λεπτά, δύο κλάσεις καλύτερη ήταν η Τσέλσι. Το λέω εγώ που βγήκα και έλεγα ότι οι Μπουκ αδικούν την Άιντρα. Ναι, ναι, αλήθεια. Αλλά η ποδοσφαιρική του... Το μάτσα, αλλά έτσι αλλά η ποδοσφαιρική του αφέλεια, να πιέζει, να πιέζει. Ένα-ένα είναι, ρε φίλε. Βλέπεις, δεν σου βγαίνει. Να σου πω κάτι. Βλέπεις ότι πάει γκίνια. Μην πας κόντρα στη τύχη σου. Επειδή δήλωσε ζωγαδόρος. Ναι. Όταν βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει, φορτώνεις παραπάνω. Όχι, όχι. Φεύγεις. Και αύριο μέρα είναι. Όταν δεν σε πάει, δεν σε πάει. Αυτό είναι. Λοιπόν, παλικάρι, για να κλείσω, θα πω ότι δύο χρονιές σε ρίνταμπλ δεν έκανε κανένας. Κωστή, να το θυμάσαι. Έχουμε εδώ γρήγορα χορηγό, να σου πω, ξεφύγαμε δύο λεπτά. Πάμε διάλειμμα. Heavy Metal Silicon. Τι είναι αυτό? Οι μεταλλικές ευφάνειες θέλουν ειδική μεταχείριση. Γι' αυτό σιλικονούχο ντουκόχρωμα Heavy Metal Silicon από τη Vitex. Κορυφαία σκληρότητα, αντοχή στον χρόνο, στην ηλιακή ακτινοβολία και στην υγρασία. Θα το βρείτε σε χιλιάδες αποχρώσεις καθώς και με ανάγλυφη ή μεταλλιζέ εμφάνιση. Στα καταστήματα Κοσμάογλου 3 τον αριθμό, δυτικά Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτη στον Εύωσμο, κέντρο Φιλίππ 74 και ανατολικά Εθνική Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Πριν πάμε στον κόσμο, καθώς οι γραμμές είναι ελεύθερες, να πω ότι υπάρχει ο μεγάλος διαγωνισμός, ο οποίος θα ξεκινήσουν από εβδομάδα εκκληρώσεις για τα ψώνια της χρονιάς. Οπότε μπαίνετε στο metrosport.gr, στο σχετικό μανεράκι σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ όλα. Γράφετε τα στοιχεία σας και μπορεί να είστε εσείς αυτός ο οποίος θα κερδίσετε τα ψώνια της χρονιάς. Δύο θα είναι νικητές. Δεν ξέρετε τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ τα πάντα γίνονται με αξιοκρατία ελεύθερα, τα βλέπετε όποτε θέλετε. Γιατί τώρα το Μάη μπορεί να είναι ο τυχερός σας Μάης. Για ένα χρόνο να παίρνετε, να πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και να σας γίνει τζάμπα, κούτρα. Εντάξει, Ελέο Μετρόπολης. Ξέρεις την κούτρα, εσύ. Και σούπερ μάρκετ όλα. Εσύ είσαι ο Πρίτανης. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Τώρα στο χασάπι τον πελάτη μου απ' έξω, τι κουβάλαγες. Στο. Αγόρασα. Αγόρασα. Πήγε από εδώ. Το ξέρεις. Σε κάκου να πεις. Δεν σε αφήνει να πληρώσει. Λάθος κάνεις. Ο Μουχαλής είναι. Είναι καταρχήν. Εγώ τον παραδέχομαι. Γιατί αυτό δεν είναι νεκρόπολιο, είναι μπουτίκ. Βέβαια, αφού στο δυρικούτρα βέβαια. Όχι. Μουχαλή. Είσαι βλάκας. Σ' αρέσει επειδή εσύ έτσι έχεις μάθει. Εγώ έτσι έχω μάθει, βέβαια. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Καλά, τέλος πάντων, εντάξει. Πλάκα σε κάνω. Λοιπόν, δεν αστεί αυτά. Και απλά χάρηκα το εξής. Ψιλολίγα δηλαδή πήρε. Δηλαδή γι' αυτό λέω ότι μπορεί να την έκανε. Πήρα μπριζόλε. Πόσες μπριζόλες πήρες? Πέντε. Πέντε μπριζόλες. Ναι. Θα πλήρωσες τις δύο. Τρεις ήταν υπερπάντων. Στην Αντίγουο. Άκου λίγο. Μιλάω σοβαρά. Ναι. Επειδή βλέπεις ότι τα μαγαζιά της γειτονιάς έχουν σταματήσει να υπάρχουν. Ποια? Και έχουν πάει όλα στα σούπερ μάρκετ και γίνονται σε πολυκαταστήματα. Ωραία. Χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τη δουλειά τους και κάνουν εξαιρετική δουλειά και τους εμπιστεύεται ο κόσμος. Έτσι. Εντάξει. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τέλος. Γιατί τα λένε όλοι. Τώρα θα λες το διαφημίζεις, επειδή δεν το κάνεις. Όχι, ρε, αφού είναι δικό μου πελάτης. Στο δικό μου πελάτη θα σε δεν είναι πελάτης μου. Φίλος μου. Εγώ τον γνώρισα από σένα, τον χάρηκα, γιατί είναι ασμορφωμένος. Είναι αμορφωμένος άνθρωπος, δεν είναι κανένας τυχαίος και αγαπάει αυτό που κάνει. Έτσι. Εντάξει. Δεν έχει σχέση αυτό. Πάμε στα άλλα θέματα τώρα. Θα κάνουμε. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Πριν πάμε στον κόσμο, έχω μια απορία. Να μπαίνει. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τη φίλη σου. Ποια είναι η φίλη? Το Βασίλη. Τον κτηνίατρο. Κτηνίατρο. Ο οποίος με ενημέρωσε ότι το ζήτησε η ΕΡΤ για αποσυμφόρηση των συχνοτήτων. Τι το? Για αποσυμφόρηση συχνοτήτων. Δεν καταλαβαίνω. Ζήτησε να γίνουν κάποια παιχνίδια που δεν έχουν, που δεν ενδιαφέρονται. Εντάξει, 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 να τον ευχαριστήσω για αυτό που μου είπε. Πώς τον είπες, πώς τον προσφάλισες, τη φίλη μου είπες. Ναι. Ένα 85 γκόμενα έχει αυτός. Καλά, ξέρετε, μπράβο. Έχεις ποτέ ένα 85 γκόμενα εσύ? Μπορεί κάποια... να. Και... Γιατί να πρέπει να πω τα προσωπικά. Έχω φίλε μου, έχω οικογένεια. Το τι έκανα στο παρελθόν δεν πειράζει, το ξέρεις, δεν χρειάζεται. Δεν διαφημίζω. Είχες ένα 85 κόμμενα ποτέ? Καμιά, δεν σε αφορά. Καμιά τραβεστή θα ήταν. Λοιπόν. Και μέσα στη σούρα σου θα νόμιζες ότι ήταν γυναίκα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Σύλλογος Πολιτών Φίλων Μπαγκλαντές λένε, αν έπαιρνες και εσύ αυτά τα υπόθετα που κατά λάθος έδωσαν σε σένα, θα πείσεις ότι θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει.
Λοιπόν, παρακαλώ. Έλα, Βίλε. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Δεύτερη φορά παίρνω πρώτη, δεύτερη, πρέπει να έχω πάρει ναι. Τι έγινε τελικά με το τελικό, του δει τώρα άνοιξε το ράδιο. Με το τελικό. Ναι, με τα ειστήρια και με αυτά. Ακόμα δεν έχει πει σου πει. Δεν θα πάει ο κόσμος, έτσι μάθαμε. Τέλος πάντων, τραγικό είναι. Το, πολιτικό το πολιτικό ρεπορτάζ λέει ότι θα κοιτάξουν να γίνει χωρίς κόσμο για να μην έχουν πολιτικό κόστος, ναι. Αν και εφόσον. Φίλε, καλά κάνουν, καλά κάνουν. Τραγικής για ακόμα μια φορά. Καλά κάνουν, καλά κάνουν. Και η αστυνομία, ναι. Μην το κάνουν, εγώ εξής είμαι, μην το κάνουν, αφού δεν μπορούν. Τι να κάνουν, φίλε, α σκοτωθείτε στον δρόμο. Μα όχι, αφού δεν το μπορούν. Μην το, ή θα γίνετε άνθρωποι, και εσείς και οι άλλοι και οι παράλληλοι, ή να μην το κάνουν ποτέ, να πηγαίνουνε... Ναι, μην πηγαίνετε. Είστε άνθρωποι, ρε. Δεν θα γίνουμε ποτέ. Άμα δεν γίνεται ποτέ, να μην πηγαίνετε στο γήπεδο. Να πηγαίνουν μόνοι τους. Αφού είναι τελικός και πρέπει να πάνε και οι δύο, και οι δύο δεν μπορούν να πάνε, δεν πάει κανένας. Τελειώσαμε. Παρακαλώ. Και κάτι άλλο για χθες, για τα μάτς. Ναι. Λοιπόν, επειδή είπατε πριν για την Τσέλσι, ότι αφέλε του Σάρι. Είσαι η Τσέλσι, παίρνει την Άιντρα. Εννοείται ότι θα πας να κερδίσεις. Δεν έχει. Δεν είναι καμία αφέλε. Πας να κερδίσεις. Καλή ομάδα. Έχει αλλαγή Αζάρι Γκουαίν. Μπορώ να έχω την άποψή μου, συμφωνώ. Και κάτι ακόμα, μισό λεπτό. Δηλαδή εγώ είχα παίξει άσο και γκολ και τα δύο και 3-1 και 2-1 την Άιντρα. Και το έχασα, αλλά έπρεπε να κερδίσει η Τσέλσι. Ένα χιλιάρικο έχασα. Συμφωνούμε. Αλλά τι αφέλεια. Είσαι η Τσέλσι και παίζει με την Άιντρα. Εννοείται θα πας για την νίκη. Δεν όχι, είναι. Άλλο είπα και είμαι προσεκτικός στη διατύπωσή μου. Βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει. Και συνεχίζεις. Να που έκανες ευκαιρία. Ναι. Μπορεί... Εντάξει, θα πει... δύο ευκαιρίες η Άιντρα. Μα θα πληρωνώσουν. Ναι. Δηλαδή μπορούσες να πληρωθείς χωρίς να ταξίζει η Άιντρα. Και το λέω εγώ. Που έπαιξα Άιντραχτ. Εγώ Άιντραχτ. Δηλαδή θα μπορούσαμε να το πάρουμε. Αυτό λέω ποδοσφαιρική αφέλεια, καταλαβες. Δηλαδή βλέπεις δεν σου βγαίνει, ρε φίλε. Ναι, κάτσε ναι, πίσω 5 λεπτά. Αλλά όπου παίζεις εκτός κάνα 2-3 έδρες, πάλι για την νίκη. Δεν είναι. Έτσι, δεν είναι. Διαφωνώ. Απλά σου λέω καμιά φορά φίλα και τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Αυτό. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πες μου λίγο κάτι γιατί με πληροφορήσανε. Γιατί ήθελα όταν γύρω σπίτι να δω την συνέντευξη την οποία έδωσες. Δεν τη δεις. Ότι δεν μπορώ να τη δω. Τι έγινε. Κόπηκε. Ρε κόκκινη. Εγώ τι έννοιες όταν... κόπηκε. Ρε φίλε, εμένα με κάναν μια συνέντευξη. Ωραία. Μου το έπες, μου ξανά το έπες και λέω εντάξει. Να κάτσω κι εγώ να τη δω. Σε 5 ώρες έκανε 30.000... πώς τα λένε. Χτυπήματα, πώς τα λένε. Βρέντε. Περίμενε, ωραία. Και ενοχλήθηκε ο Ντέμις Νικολαίδης. Είπες κάτι για τον Ντέμι. Ναι, ότι είναι άσχετος από μπάλα. Δεν μπορεί να πει έναν ποδοσφαιριστή που πήρε γύρω άσχετο από μπάλα. Παγκόσμιο κύπελλο να πάρει. Ο Πελέ έγινε προπονητής ποτέ. Άλλο αυτό. Έγινε σχολιαστής. Δεν μπορεί να το πει άσχετο. Άσχετος. Μπορεί να πει ότι δεν κάνει για παρουσιαστή. Ναι, παρουσιαστής δεν κάνει. Άσχετος από μπάλα. Άσχετος από μπάλα. Να αναλύσει μπάλα δεν έχει ιδέα. Αυτός και το 90% των παλεμάχων ποδοσφαιριστών. Εντάξει. Και ας έρθει να με κάνει τηλέφωνο εδώ ο Ντέμι. Ή στο Art. Δηλαδή πιστεύεις ότι ελέω Ντέμι κατέβηκε αυτό. Όχι, πιστεύω ότι το έχω μάθει. Και. Ενοχλήθηκαν και σιγά, δύο. Σιγά το κανάλι που ενοχλήθηκαν και σιγά δύο. Στάσου λίγο, ρε. Ενοχλήθηκαν και δύο παπάδες γιατί είπα ότι αυτοί που βάλανε τα Βαρελό δεν είναι χριστιανοταλιμπάν και πρέπει να σταματήσει το έθιμο κτλ. Λοιπόν. Εντάξει, κοίταξε κόκκινε. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει χούντα. Η χούντα των μίντια. Τώρα το πες καλά. Μισό λεπτό. Πήγα κάτω στην Αθήνα και τρόμαξα. Και λέω, αμάν, καλά που δεν δουλεύω στην Αθήνα. Όταν στα έλεγα, περίμενε, ρε. Όταν στα έλεγα με κορέα. Στάσου, ρε, σταμάτα, ρε. Όταν τα έλεγα και εγώ, θόπα, θόπα. Αμέσως να βγεις από πάνω. Τόπες. Είμαι από πάνω, αυτό είναι δεδομένο. Άντε πάλι τέτοια. Δεν με κόβεις με τη Δευτέρα, να πούμε. Χειρόφρενο με τράβηξες πάλι, να πούμε. Σταμάτα, ρε, πες κάτι. Λέω λοιπόν, ότι δεν τους απαγορεύουν να κάνουν κριτική στον Μελισανίδη και στον Μαρινάκη. Και είναι τρομοκρατημένοι. Και δεν τολμούν να κάνουν ποδοσφαιρική κριτική. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουμε εδώ ακροματικότητες μεγάλες, γιατί βγαίνουν να πούμε οπαδοί των ομάδων της ΑΕΚ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και μπορούν χωρίς να υβρίζουν και να χειδεολογούν να κάνουν την κριτική που όρισε το DNA του Έλληνα στα όρια της δημοκρατίας. Δεν έχουμε σύνορα πρόεδρο. Κλείσατε τον Πατακό στη φυλακή και τον Παπαδόπουλο, ρε. Και έχετε να πούμε τρομοκρατή στη δημοσιογραφία, ρε. Ποιο Ντέμι, ρε. Ο Ντέμις πήρε τα κιλά 25, λοιπόν, το βάλανε εκεί πέρα στο Open, δεν έχει να μου παρουσιάσει κάτι της και τον προκαλώ σε δημόσιο διάλογο, σε μεγάλο ή μικρό κανάλι, να μιλήσουμε για μπάλα, όποτε γουστάρει. Επόμενος. Πάμε επόμενος. Λούμπεν,
Τι είναι Λούμπερτ. Άντε βρε, φοβηθήκανε τώρα. Τι τους το κατεβάζανε. Μου το παρουσίασες μεγάλο και τρανό και φοβηθήκανε. Άντε βρε τώρα. Ναι. Κοίταξε κόκκινε. Ναι, εντάξει, άσε τώρα. Άσε βρε τώρα μου το παρουσίασες το μεγάλο, το Λούμπερτ. Το Λούμπερτ. Και εγώ λέω μπράβο τα παιδιά. Να και κάποιοι διαφορετικοί. Και το κατεβάσαμε. Άντε ρε φάτρο. Σε κάνω ρε. Άντε ρε τώρα. Εδώ κόψαμε τον άλλο την καλημέρα που μας απειλούσε για σένα τώρα. Άσε τώρα. Εντάξει. Εκεί θέλει άντερα. Ναι. Άντερα θέλει. Μπράβο Γρηγόρη. Ναι. Πάμε, ναι. Έλα, εγώ ναι. Εσύ είσαι ρε φίλε, ναι, τους κόψαν. Έλα ρε φίλε. Τους κόψαν τη συνέντευξη και θα την παλώσουν τώρα, να την κόψουν κι άλλο. Ραπτόπουλε. Μάλιστα κύριε. Για σένα πήρα, είμαι παλιός. Ναι. Είμαι παλιός από το Διαγώνιο, άμα είμαι από την 70 πιάτσα με το Ψαουτά και το Καλκάνα και έτσι. Ποια πιάτσα είσαι, ποια πιάτσα? Διαγώνιο βρε. Στη Διαγώνιο, ναι. Γκυλίνη εσύ, δεν ξέρω αν το θυμίσαι. Πώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ήρθα για αυτό να πω. Τι μας έλαφόλησες ρε, γέρασες? Όχι ρε. Α. Ρε εσύ, άκου. Για εκείνον που σε πήρε προχθές άκουγα. Ναι. Για το που είπε να ζητήσει συγγνώμη για το Πάσχα και τέτοια. Ναι, είπα ρε παιδί μου κάτι. Λέω ρε παιδάκι μου, ναι, δεν γίνεται να σκοτωνόμαστε. Κάντε κάτι. Κατατάνε οι γιορτές να γίνονται βρωμένες. Ναι, ήθελα να πω. Εγώ, κοίταξε, από χριστιανική βαθιά οικογένεια και ο μπαμπάς μου ψάλτες ήταν και η μάνα μου πολύ θρησκευτική. Καλά έκανε η γυναίκα. Ναι, είδα τα πράγματα όμως. Είπε ο Χριστός να παίρνεις 38 πιστόλι, μάγνουμ και να προβολείς. Όχι ρε, ο Χριστός καλός άνθρωπος ήταν, τρελός. Ναι, λέω εγώ, γιατί τότε στην εποχή μας, ναι, την εποχή το 60 και το 70, δεν πυροβολούσαν στην Αγία Σοφία, ούτε στη Μητρόπολη. Έχεις τρελαθεί ρε. Εδώ ξέρεις τι μπορεί. Χρυσέ μου άνθρωπε, ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ναι. Πες ότι πάω εγώ στην Ανάσταση και βλέπω τον κόκκινο και δεν τον χωνεύω. Και εκείνη την ώρα μπαμπού το τραβάω μια με το βαρελότο και λέω κατά λάθος έγινε. Ξέρεις ότι αυτό δεν πάω φυλακή. Αυτό που λέει, ναι. Εγώ με το Βουτσά, ναι, και την κόρη του τη Θεοδόρα, Σοφία, κάναμε στην Αγία Σοφία μαζί Ανάσταση το... δεν θυμάμαι, το 80 ξέρω εγώ. Λοιπόν, και ένα βαρελότο έπεσε και έγινε αναβρασμός εκεί. Ναι. Και τώρα ακούς 38 πιστόλια, καραμπίνες, Καλάζνικοφ και λέει οι χριστιανοί και βγαίνει ο άνθρωπος και ζητάει να ζητήσει εσύ συγγνώμη γιατί είπες. Τέλος πάντων, και το λες εσύ που είσαι γιος ψάχνει. Όχι, συγγνώμη, ο τρόπος, ναι, ο φίλος μίλησε όμορφα. Δεν, ναι. Όχι, λέει ο άνθρωπος, δεν με ενοχλεί και εμένα. Ο φίλος που είχε πάρει, το λέει σε παρακαλώ, μην το αποκαλύψω Πάσχα έτσι. Δεν το είπε με τρόπο καλό, ρε Κόκκινε. Καθόλου καλό τρόπο. Ήταν φασιστικός ο τρόπος που το είπε. Συγγνώμη. Ναι. Ήταν πολύ ευγενικός και λέει. Ποιος ευγενικός. Εγώ που το άκουσα δεν ήμουν μεθυσμένος. Ήταν φασιστικός τρόπος. Και να μας πει αυτό. Μπορούμε να διαφωνούμε, αυτό είναι υγεία. Το 38 το πιστόλι τι ζητάει στην εκκλησία ή η καραμπίνα. Τι δουλειά έχουν καραμπίνα. Εννοείται ρε φίλε, δεν άκουσα την κουβέντα χτες τι έλεγα κι εγώ. Δηλαδή μην λέμε πράγματα. Απλά νομίζω ότι το βρωμοπάσχα που τον είπε, το λέει σε παρακαλώ μην το βρίζει. Για μένα είναι κάτι ωραίο. Ναι. Εντάξει, ο Ραπτόπουλος το είπε πάνω στο... Βρωμοπάσχα το είπε πάνω στα εγκλήματα που γίνονται. Ναι, όχι από την πλευρά τη θρησκευτική. Και ο άλλος. Ναι. Το πήρε αλλιώς, εντάξει. Ο άλλος καταλαβαίνω γιατί το είπε. Ο άλλος δίκιο γιατί το πήρε. Όταν έχουμε νεκρούς και ακροτηριασμένους και τέτοια, βρωμοπάσχα είναι. Τι είναι, Πάσχα είναι. Το κάναμε εμείς τη γιορτή αυτή την καλή χριστιανική, την κάναμε ανάποδη. Σωστά τα λέω κύριο. Να είστε καλά. Εσύ, τώρα. Θα αξίσει με το γεια σα. Να είστε καλά. Από αυτή την άποψη. Ο άλλος το νόμιζε ότι από τις θρησκευτικές απόψεις. Όχι. Από τις κανιβαλικές απόψεις εμείς το είπαμε. Δεν πρέπει όχι, να... και ο άλλος χθες δεν ήταν Ταλιμπάν, ήταν ωραίος. Με διάνοια ήταν... το είπε. Δεν το είπε φασιστικά. Ωραία το είπε. Ο φίλος εντάξει. Ωραία μίλησε. Απλά εγώ έχω διαφορετική γνώμη. Και εσύ συμφωνείς με το φίλο χθες. Και εξήγησε το λόγο που το έλεγε. Δεν πρέπει να ερμηνεύω γιατί θα γίνονται παρεξηγήσεις. Αυτά υπάρχουν στη δουλειά μας. Εδώ καλημέρα, λέμε και μας αυτό που λέει το βίντεο σου στο Λούμπεν κατέβηκε και θα ξανανεύει κομμένο, είπαν. Ενοχλήθηκε κάποιος από αυτά που είπες. Δύο-τρεις. Καλά, είπε και ένας άλλος μια χοντράδα. Είπε και ένας άλλος μια χοντράδα για τη Στάι. Το οποίο. Ας πούμε, εγώ που είμαι Ραπτόπουλος δεν θα το έλεγα αυτό. Και να το βλέπα δεν θα το έλεγα. Δηλαδή υπήρχε και τρίτη χοντράδα από παραγωγό του Λούμπεν. Για την κυρία Στάι που εγώ. Δεν τους ξέρω. Ναι, 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 αλλά ναι, η μεγάλη και τρανή που μου είπε κατεβάσαν το βίντεο. Άσε ρε φίλε. Άσε τώρα. Ναι. Άσε, ρε, δημοκρατία. Τι μεγάλη και τρανή μου λες τώρα. Άντε πάλι τα ίδια. Ναι. Πάμε, ναι. 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 Παρακαλώ. Έγινε, χτυπάνε. Αυτοί που χτυπάνε τι είναι. Τι χτυπήσανε και μείνανε ανέστη. Ναι. Έλα, βίλε.
Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Με το... Για τον κύριο τον προηγούμενο που είπε για τα 45 και για τα 38. 38, ναι. Ναι. Πιστεύω μπήκαν στην εκκλησία από τότε που η εκκλησία ευλόγησε στις επαναστάσεις τα όπλα. Με συγχωρείτε, εδώ διαφωνούμε. Δεν το λέω με αντίθετο τρόπο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Φίλε, μπερδεύεις κάποια πράγματα. Οι επαναστάσεις και οι πόλεμοι πάντα... Όχι, το έθιμο εννοώ ότι μπήκαν τα όπλα σε μια γιορτή, ας πούμε. Ένα. Αυτό θέλω να πω. Η εκκλησία δεν ευλογεί το να σκοτώνεις κάποιον. Όχι φυσικά. Αλλά επειδή η Ελλάδα πάντα είχε πολέμους οι οποίοι αμφισβητούσαν την εθνική της κυριαρχία και πάντα την απειλούσανε, ευλογούσε το ότι θα προστατεύσει το σπίτι σου. Ναι. Κατάλαβες. Μην τα συγχαίουμε. Αυτό. Όχι, τα συγχαίουμε. Όχι, απλά δεν είπα το κάνεις εσύ. Κοίτα. Πώς ακούστηκε, λέει. Πάντως η θέση της Εκκλησίας σε καμιά επανάσταση δεν ήταν υπέρ. Υπέρ ήταν. Ποτέ. Έχει λάθος κάνει. Όχι, υπέρ ήταν. Και να προστατεύσει τη χώρα της και να απελευθερώσει τη χώρα της. Εγώ ξέρω, ποτέ δεν ήταν υπέρ να πάει να εναντιωθεί κάπου αλλού. Εγώ ξέρω ότι ο Χίτλερ εδώ και ο κόσμο και στο Άγιον Όρος φύλαγε τις εκκλησίες. Ο Χίτλερ κοιτούσε να τα έχει καλά με την εκκλησία, όχι εκκλησία. Η εκκλησία γιατί τα είχε καλά με τον Χίτλερ. Τα είχε κακά. Ο Χίτλερ ήθελε να τα έχει καλά. Βρε Χριστιανέ. Όλες οι κυβερνήσεις ψάχνουν. Βρε κόκκινε μου. Βρε Χριστιανέ. Τον έχουμε. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος Γιάννης, επικυρώθηκε τιμωρία, Επικυρώθηκε η τιμωρία. Καλησπέρα Γρηγόρη και Κωστή και στους φίλους ακροατές. Μόλις πριν από λίγο έχει ενημερωθεί και η Παϊράκλης. Είναι δεδομένο ότι δεν περνά την επιτήρηση, είναι αρνητική απόφαση. Άρα πρέπει να χάσει ο ή να έρθει ο στο Καρέσ... το μάτι του Καρεσκάκη και να κερδίσει και να κερδίσει ο Ηρακλής στον Πλατανιά. Πλατανιά του ΠΑΟΚ είναι. Αυτή είναι η εξέλιξη μόλις πριν από λίγο. Εντάξει, νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι το περίμεναν. Απλά πλέον είναι και επίσημα τα πράγματα. Το είχατε γράψει και εσύ και ο Γιάννης. Ότι ήταν δεδομένο, δεν χαλάει. Για πόσα λεφτά. Ναι. Όχι, δεν είναι για τα λεφτά, για την αδειοδότηση. Α, για την αδειοδότηση. Τα άλλα μπορεί να τα γλιτώσει. Αυτό δεν το γλιτώσει. Αυτό ναι, αυτό δεν. Και θυμίζω ότι είναι η πρώτη φάση, έχει και μια δεύτερη φάση, αλλά θα επηρεάσει το νέο πρωτάθλημα. Που πάλι θα είναι δηλαδή αρνητική, δηλαδή θα ξεκινήσει με μείον 3. Αλλά για το τώρα, αυτό το οποίο μετράει είναι ότι θα υπάρξει ανακοίνωση του Φουτμπολίτη σε λίγο. Ο Ηρακλής δεν περνά επίσημα την επιτήρηση, οπότε θα υπάρξει επιβολή τη ποινή. Καλή δύναμη, ευχαριστούμε Παναγιώτη. Γεια. Λοιπόν, τα είπαμε. Ναι. Τα είδαμε. Τα γράψα και τα παιδιά. Παρακαλώ. Έτσι. Ναι, καλησπέρας. Γεια σας κύριε. Παίρνω να πω κάτι το οποίο σας ακούω χρόνια. Το οποίο χθες μου κακοφάνηκε, εν πάση περιπτώσει, όπως κακοφάνηκε και σε αρκετούς. Ξεκαθαρίζω ότι δεν είμαι κολλημένος με την εκκλησία, τη θρησκεία κλπ. Ο κύριος που είχε βγει ο συνακροατής είπε κάποια πράγματα και ο κύριος Ραπτόπουλος βγήκε και είπε κολοπάσχα. Όχι. Βρωμοπάσχα είπε. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Η έκφραση όμως είναι διαφορετική. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Δεν τα λες όπως είναι. Λοιπόν, στη συνέχεια ο κύριος Ραπτόπουλος αναφέρθηκε με την λέξη κολοπάσχα. Δεν ισχύει. Δεν είπα τέτοια έκφραση, ρε φίλε. Είπα τέτοια λέξη. Μα δεν είπα αυτή τη λέξη. Συγγνώμη και ο προηγούμενος. Στάσου, ρε φίλε, ένα λεπτό. Είπε βρωμοπάσχα. Βρωμοπάσχα είπε, όχι αυτό που είπε. Το κάνατε βρωμοπάσχα. Στάσου, ρε φίλε, κάτσε εδώ. Βρωμοπάσχα. Εσένα το πέσαι. Ωραία, τέλειωσε. Αυτό που λέμε, άστο. Το ρε Χριστιανέ μου, πόσο χρονών είσαι, αγάπη μου, πόσο χρονών είσαι, Σε παρακαλώ. Έχεις παιδί εγγόνι, να στο πυροβολήσουν 8 χρονών, να πεθάνει, σε έθιμο. Γεια σου φίλε, φύγαμε. Όποιος χάσει παιδί 8 χρονών, άντρα 52, από έθιμο. Ούτε στον εχθρό σας. Ελάτε να με μιλήσετε, να σώσουμε κανένα χριστιανό. Μην είστε Ταλιμπάν! Αν εκείνο πρώτο θα τον έβριζε, θα ήμουν εγώ. Μην είστε Ταλιμπάν! Το εξήγησε κιόλα και. Η ουσία είναι ότι πάμε να χαλάσουμε μια γιορτή χριστιανική, εβραϊκή, ό,τι είναι, τι με νοιάζει εμένα. Χριστιανική, εβραϊκή, δεν με νοιάζει. Γιατί σκοτώνεται κόσμο και τραυματίζεται κόσμο. Αυτό πρέπει να σταματήσουμε.
Γιατί αύριο θα είναι το παιδί το δικό σου, φίλε. Δεν μίλησε, πείραξε η λέξη. Ούτε για εσένα που πιστεύεις, ούτε για τη γιορτή που πιστεύεις. Είπε για ένα ανόητο έθιμο. Το οποίο το κάνει τη γιορτή κακή. Όχι, που δεν την κάνει. Από γιορτή την κάνει λύπη. Την κάνει λύπη. Τι γιορτή είναι αυτή, αν σκοτώνομαι εγώ τώρα και τραυματίζομαι και τρώμε. Ο άλλος τα δάχτυλα κόβονται, καλτσόν καίγονται, ο άλλος έπαθε κάμπα. Το καλτσόν δεν πειράζει, εσύ σκίζεις καλτσόν. Τώρα να χάσεις παιδί. Χριστιανέ μου. Εδώ πάμε να σου. Θες το εγγόνι σου εσύ ή το παιδί σου να χαθεί 8 χρονών από πυροβολισμό από έθιμο. Από οποιοδήποτε έθιμο. Έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Έναν τελευταίο ρόλο. Άμα δεν χάσεις, άμα δεν. Όταν έχεις δίκιο, το έχεις. Εγώ στο δίνω. Εντάξει. Εγώ πρώτος το δίνω. Εντάξει. Σε αδίκησε ο φίλος. Ναι. Όχι, είπε και ψέματα. Εγώ δεν χρησιμοποίησα αυτή τη λέξη. Εγώ επενέβησα τη Σικώστα και τον λέω μη, δεν την είπε έτσι τη λέξη. Λάθος εκφράστηκε, έχει δίκιο που διαμαρτύρεται, αλλά όχι έτσι. Να λέμε την αλήθεια. Ναι. Έλα φίλε μου. Εσύ που είσαι έξω φίλε. Μάλιστα. Έλα. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσύ. Κύριε εσείς. Ήθελα να κάνω μια... βασικά να πω κι εγώ λίγο τη γνώμη μου για τον τελικό που γίνεται. Α, πάνε θα γίνει. Ναι. Ρε φίλο, τελικός είναι την Κυριακή με τα Γιάννα τώρα, τι μου λες. Κάστα να πει. Όχι, όχι, να πω λίγο τον γνώμη μου. Να πω τον γνώμη μου λίγο. Που, λοιπόν, υπάρχει ένα μοντέλο στο εξωτερικό, ναι. Το οποίο δεν ξέρω αν υπάρχει και τώρα. Ποιο? Ο οποίος ο τελικός γίνεται σε δύο γήπεδα. Ναι. Στην έδρα του ένα και στην έδρα του Καλονού. Αυτό έχει γίνει και εδώ. Ωραία, εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε ικανό ένα τελικό και φοβούνται έκτροπα, ας κάνουμε και εμείς τον τελικό. Ωραία πρόταση. Μέσα έξω. Είναι πολύ ωραία η πρόταση, αλλά λέω το εξής και να με συγχωρείς. Καλά λέει ο φίλος. Από τη στιγμή που εδώ τα πάντα ανατρέπονται μέχρι τελευταία. Ωραία, τελειών, όχι, είναι ωραία πρόταση. Όχι, τελειώνει το πρωτάθλημα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν είναι αστείο από τη μεριά της κυβέρνησης, της διοργανώτερης αρχής, να ψάχνει τρόπους να το βγάλουν πιο ανώδυνα και να παίρνουν φάση τελευταία στιγμή. Και να μην έχουν προνοήσει γι' αυτό. Η πρότασή σου είναι πολύ ωραία. Ναι, αυτό που λες έχεις ένα δίκιο. Αλλά πρόσεξε να πεις τώρα. Δηλαδή, αν ο τελικός δεν ήταν ΠΑΟ ΚΑΕΚ και ήταν ΠΑΟ ΚΛΑΜΙΑ, θα γινόταν καμιά κουβέντα. Όχι. Όχι, ρε παιδιά. Κατάλαβες και είναι το δράμα. Όχι. Ότι πρέπει να μας βγει το αυγό στο πισινό και μετά. Ναι, αλλά συγγνώμη, παιδιά, πρέπει δηλαδή να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να πούμε αν πρέπει να γίνει όχι. Όχι, ρε φίλε. Προνοείς από πριν και λες, παιδιά, ο τελικός θα είναι μέσα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά και πάλι θα υπήρχε φόβος, να το ξέρεις. Πάντως η πρόταση είναι καλή, έτσι. Καταπληκτική. Στο κρύο. Εντάξει. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Εγώ συμφωνώ με τον φίλο, να σου πω κάτι. Εφόσον τα κάνουν όλα τελευταία στιγμή και είμαστε η χώρα του ό,τι να είναι, να το κάνουν τώρα τελευταία στιγμή. Να μπουν δύο αγώνες και τελειώνουμε. Ένα εδώ, ένα ΟΑΚΑ και γεια σας. Ναι. Δηλαδή είναι προτιμούμενο. Μπράβο το φίλο για αυτό που είπε. Δεν το σκεφτήκαμε και θα έπρεπε να το σκεφτούμε. Μπράβο το φίλο. Δηλαδή αφού είμαστε η χώρα της αβατσουλιάς, δεν ξέρουμε πώς θα πέσουν, πώς θα ανέβουν. Ναι. Δεν ξέρουμε αν ο τελικός πρέπει να έχει κόρμα ή δεν έχει. Ναι. Κάντε δύο αγώνες και τελειώνουμε. Ναι. Κάντε δύο αγώνες και τελειώνουμε. Δηλαδή έλος. Πολύ ωραία το είπε. Πολύ ωραία πρόταση. Απαγορέψτε μετακίνηση οπουδήποτε και τελείωσε υπόθεση. Όχι, οι παοξίδες θα πάνε στην Τούμπα και οι αεξίδες θα πάνε στο ΆΚΑ. Και πήγα σε κάτι μάγκες και δεν καταλαβαίνουν τίποτα και δεν κάνω τίποτα. Πάει η συνέντευξη. Γεια σας. Κάτσε φρουρά την μάγκες. Κάτσε τους μάγκες του.